Εδώ είμαστε ντουέτο, τριολέ, ξέρω εγώ πώς θα το πω, Γιαννούλη, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το μπασκετικό δίωρο του Λίμπερο κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, φυσικά είναι το ντουέτο. Με άλλο team συνήθως, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές. Είναι η δεύτερη Παρασκευή μου την κάνετε, να ξέρετε. Και έχει να καλοκαιριάζει και αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα. Ξέρεις. Όχι, φίλε, απλώς επειδή πήρα πτυχίο. Το ξέρω ότι πήρα πτυχίο. Φυσικά και ξέρω ότι πήρα πτυχίο. Για όσους δεν το είδαν, που δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το είδε. Και θα το βλέπει για τους επόμενους δύο μήνες. Γιατί τόσο είναι το όριο, κάθε μέρα θα ανεβαίνει κάτι. Είναι σαν το Χριστός Ανέστη που λέμε και το κρατάμε μέσα. Όχι, 40 μέρες, εγώ πάω δύο μήνες. Ωραία. Εντάξει, ξέρεις, μου λένε μπράβο Γιαννάρα και του λέω Χριστός Ανέστη. Τσιμπάνε και με αυτό. Λέω, ξέρεις, και δεν μπορούν να μου πούνε εντάξει, το ξέρουμε, φτάνει. Ωραία. Με βραβεύσει. Να πούμε λοιπόν τα συγχαρητήριά μας στον Γιάννη Γιαννούλη που πήρε πτυχίο. Να πούμε τα συγχαρητήριά μας. Να το ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία. Έτσι δεν έχω τα πτυχία. Έτσι έχω. Καλή σταδιοδρομία. Τι καλή πρόοδο θα μου πεις. Την έκανα την πρόοδο, τώρα την τελειώσαμε. Δεν έχει ρε φίλε, είναι καινούργια αρχή. Αυτή είναι πτυχίο, ό,τι και να είναι. Καλή σταδιοδρομία. Να πούμε ότι κοντά μας είναι και ο φίλος μας ο Θάνος, ο Τζούνης. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και στο Θάνο. Δεν έχουμε Σταύρο Κόλκα μαζί μας σήμερα. Δεν έχουμε εκτάκτος, το Κόλκα, ναι. Για ένα θέμα που προέκυψε, αλλά έτσι θα το πάμε μέχρι και τις 10. Με κουβέντα μπασκετική, με επιτέλους. Final Four Champions League να είναι σε εξέλιξη και να έχουμε ήδη τη μία φιναλίστ της διοργάνωσης που θα είναι η Μονακό, η οποία ανοίξε την γερμανική τη Ludwigsburg. Ξέφυγε στην τρίτη περίοδο από ένα σημείο και μετά και κέρδισε πολύ εύκολα. Μόλις φίξαν λίγο την άμυνα. Το σκορ δεν έχω μπροστά μου, είναι η αλήθεια, αλλά κέρδισαν με μεγάλη διαφορά. 85-63, πώς ήρθε, 87-65. Ναι, ήταν το σκορ, ήταν μεγάλο. Ξέφυγαν από ένα σημείο και μετά οι Γάλλοι. Η αλήθεια είναι, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν το περίμενα να κέρδισε εύκολα η Μονακό. Γιατί τους Γερμανούς είχα δει με τον Πάοκ φέτος στα δύο παιχνίδια και επειδή ήταν στον όμιλο του Πάοκ είχα μια εικόνα. Δεν μου έκανε εντύπωση ότι πήγανε μέχρι το Final Four. Τους περίμενα πιο έτοιμους σήμερα. Να σου πω ότι μου φάνηκε εμένα, ότι δεν ήταν έτοιμοι για Final Four. Κοίτα, να σου πω λίγο κάτι. Αγώνας. 65-87. Εγώ νομίζω ότι τώρα αυτές οι ομάδες, ρε φίλε, δεν είναι και πολύ... Αυτές που παίζουν το Final Four Champions League, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμες από την αρχή της σεζόν, ξέρεις, να το πάρουν, να διεκδικήσουν. Δεν το είχα κάνει στο μυαλό τους. Ναι, νομίζω ότι στις περισσότερες προκύπτει, να το πω έτσι. Ναι. Εντάξει, η Μονακό ήταν και πέρσι, έφτασε πολύ μακριά. Και γενικά και από τα μεγάλα μπάτζετ έχει και νομίζω ότι το είχε σαν στόχο να φτάσει μέχρι το Final Four. Νομίζω και η ΑΕΚ το είχε. Και η ΑΕΚ, ναι. Μα αυτές οι δύο ομάδες χτιστήκανε για το Final Four. Ακριβώς. Οι άλλες δύο και η Ludwigsburg που έχασε και αποκλείστηκε και η Μούρθια που παίζει με την ΑΕΚ στις 9.30. Τους βγήκε στον δρόμο, ξέρω εγώ να το πω κάπως έτσι. Ναι, ειδικά για τη γερμανική ομάδα ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτοί χαίρονται το παιχνίδι, παίζουν όλοι το ίδιο. Ξέρεις, είναι μια ωραία χρονιά για αυτούς. Μόλις φτάσανε. Και έπρεπε να συγκεντρωθούν να κάνουν, εκεί πέρα δεν ήταν έτοιμοι. Ναι. Και αυτό είναι. Αυτές οι ομάδες έτσι την πατάνε και δεν είναι συνηθισμένοι. Δηλαδή, όλοι οι παίκτες που έχει η γερμανική ομάδα δεν ήταν κάποιος παίκτης που είναι κάποιος πρωταθλητής, να το πεις. Ναι. Να έχει κερδίσει, να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αυτοί παίζουν στα ίσια. Ειδικά η γερμανική ομάδα θύμιζε γενικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς κολεγιακή ομάδα. Δηλαδή, μια ομάδα που πίεζε πάρα πολύ σε όλο το γήπεδο. Το έκανε και σήμερα μέχρι ένα σημείο. Αλλά η Μονακό έχει ποιότητα, είναι η αλήθεια. Ναι. Έχει αρκετή ποιότητα και έχει και κορμιά για να την αντιμετωπίσει. Και από ένα σημείο και μετά έβγαλε την ποιότητά της. Κέρδισε εύκολα. Και να δούμε αν θα την ακολουθήσει η ΑΕΚ αύριο, την Κυριακή μάλλον, στο τελικό. Σε 9.30 ώρα είναι το τζάμπολ στο ΑΕΚ Μούρθια. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, είναι η αλήθεια. Έχει και το φαβορί τώρα, ξέρεις, παίζει την έδρα σου. Όλα αυτά είναι. Δύσκολα. Εντάξει, η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να ψυχολογήσεις φέτος. Καθόλου. Είναι πραγματικά σαν γυναίκα στις δύσκολες μέρες του μήνα κανονικά. Ακριβώς. Γιατί εκεί που λες ότι ρε παιδί μου δεν στρίβει, ότι δεν της βγαίνει το παιχνίδι, ξαφνικά έχει ένα ξέσπασμα από τον Χάρης, από τον Πάντερ, από οποιονδήποτε και στο τέλος πετυχαίνει το στόχο της. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα μάτς φέτος που κρινότανε κάτι, θέσιμη τελικό κυπέλου, θες τελικό κυπέλου. Θες τα μάτια στην Ευρώπη που έπρεπε θα κρινόταν η πρόκριση, έπαιρνε αυτό που ήθελε. Τώρα, αν θα το καταφέρει και σήμερα με τη Μούρθια. Μακάρι. Θα το δούμε. Εγώ γενικά το έλεγα τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν συμφωνείς Γιάννη. Ελληνική ομάδα που παίζει με ισπανική ομάδα δεν μπορεί όχι να θεωρηθεί φαβορή, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά
οι ομάδες που παίζουν στο Ισπανικό πρωτάθλημα είναι σχεδόν όλες σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο. Έτσι είναι. Απλώς τώρα η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που προσπαθεί εδώ και 2-3 χρόνια να ανέβει επίπεδο. Το έχει καταφέρει. Έχει κάνει και τις γκέλες του αυτές, δηλαδή που λες αποκλείται να χάσει και τελικά χάνει ή κερδίζει πολύ δύσκολα σε κάτι εύκολα μάτς, θεωρητικά εύκολα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι σε όλα τα κρίσιμα ήταν εκεί. Πραγματικά ναι, σε όλα τα αλήθεια. Κρίσιμα. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να κερδίσει εκτός έδρας, εκεί που με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, πήρε το κύπελο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή εκεί που έπρεπε να είναι έτοιμη η ομάδα, ήτανε. Ελπίζουμε σήμερα και μεθαύριο να είναι σούπερ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στο ατομικό έτσι, κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή παίζει έτσι ρε παιδί μου, δηλαδή έχει ένα παίχτη σε καλή μέρα, του δίνει την μπάλα, είναι ο παίχτης σε μέρα και βάζει. Οπότε αυτό, ενώ φαίνεται εύκολο να διαβαστεί από τον αντίπαλο, ξέρω είναι σε μέρα ο Χάρης ας πούμε που είναι σκόρερ. Δεν σταματιέται. Δεν σταματιέται. Ναι. Οπότε μπορεί μια ομάδα να είναι θεωρητικά καλύτερη ως ομάδα, αλλά επειδή έχει αυτές τις μονάδες που έχει και την ποιότητα που μπορούν να διαθέτουν όταν είναι σε μέρα. Έχει πολλούς παίχτες. Ναι, πολλούς παίχτες. Και νομίζω ότι οι προσθήκες που έκανε από τη στιγμή που ανέλαβε ο Σάκοτα και μετά ήταν όλες καλές και νομίζω και τις βγήκανε όλες. Δηλαδή και ο Βασιλόπουλος ήταν μια πολύ καλή προσθήκη. Της έλειπε ένας τέτοιος εργάτης, να το πω έτσι, σε άμυνα και επίθεση. Ο Πάντερ εννοείται ότι της βγήκε πολύ καλά. Αν και έψαχνε άλλο παίχτη με πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά τσέκατσε ο Πάντερ και πήρε αυτόν. Και νομίζω ότι και ο Χάντερ που είναι για αυτό λόγο διαφορετικός ψηλός, mobile όπως λένε φίλοι μου Γιάννη, που το ξέρεις πολύ καλά. Δεν έχει καμία σχέση με τον Φροϊδί που θυμίζει Γιαννούλη, ας πούμε. Καλά, ωραία. Εντάξει. Είναι πιο μοντέρνος ψηλός. Τις έχουν βγει. Θα τα δούμε σε 9.30 το τζάμπολ. Κοίταξε, ο Χάρης είναι αυτός πρέπει και πρέπει να βγει και μπροστά. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ο Σάκοτα. Θα είναι καλός. Γιατί εγώ πιστεύω στην ΑΕΚ ότι ο Ντούσαν ο Σάκοτα, άμα είναι καλός, πάντα κερδίζει. Ναι. Και είναι πάντα και είναι και παίξει ψυχολογία. Εγώ έχω παίξει μαζί του. Παίξαμε στον Πανιόνιο μαζί. Εντάξει, ήταν πολύ μικρό, ήταν 18-19 χρονών τότε. Ο Σάκοτα είναι αυτό, να του βγει μία-δύο φάσεις. Άμα του βγουν μία-δύο φάσεις, δηλαδή από όπου και να σουτάρει, πραγματικά όμως, από όπου και να σουτάρει. Ότι είναι τέτοιο το εύρος του παιχνιδιού του που μπορεί να σουτάρει. Δηλαδή, λες τρίποντο, 6-75, ναι, μπορεί να σουτάρει και από τα 8. Εύκολα. Μπορεί να σουτάρει και από τα 8,5. Εγώ και έχω σε μέρα αντίο. Κοίταξε, έχω παίξει με πάρα πολύ μεγάλο σουτέρ. Έχω δει, έχω τα πάντα. Άμα έβαζα έναν να με σουτάρει 100 βολές και 100 τρίποτα, θα έβαζα τον Σάκοτα. Δεν θα έβαζα ούτε τον Αλβέρτη. Ξέρεις, χωρίς άμυνα. Τίποτα. Ναι, έτσι, ναι, κατάλαβα. Ούτε τον Στογιάκοβιτς, ούτε τον Κουτλάι που έχω παίξει. Δηλαδή, ο Σάκοτα αυτό το πράγμα και το πιο άσχημο σουτ έχει. Σουτάρει από την κοιλιά. Σουτάρει από την κοιλιά, ξέρεις. Δηλαδή, κάτι σου θυμίζει αυτό το σουτ. Ναι. Και έχει μια κίνηση όταν ποστάρει, η οποία είναι ανεξήγητη. Τι κάνει με αυτό, δεν έχει κανένα άλλο. Που έχει το κορμί του γυρισμένο, δηλαδή είναι πλάτη στο καλάθι. Και γυρνάει, αλλά γυρνάει από τη μέση και πάνω το δεξί του χέρι. Δεν γυρνάει όλο το κορμί και βγαίνει σαν λέει άπαινα πράγμα. Ξέρεις γιατί? Γιατί επειδή δεν έχει καθόλου δύναμη, είναι πολύ αδύναμος. Ναι. Όχι αδύνατος, είναι αδύναμος. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα το φυσήξει, πέφτει κάτω. Προσπαθεί να προλάβει, δηλαδή να το κάνει γρήγορα. Η κίνηση που πάει να κάνει και σου φαίνεται σαν ένα περίεργη είναι το pivot, αλλά πρέπει να ακολουθήσει και το άλλο πόδι. Αυτός δεν το βάζει το άλλο πόδι, γιατί δεν το κάνει. Ακριβώς. Αλλά και από τότε, από. Τώρα σου λέω, έπαιξα στον Πανιόνιο, πότε ήταν το 7, το 8, κάπου εκεί 9. Από τότε το δούλευε. Mm-hmm. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορούσε. Ήταν να ξεσύνει και το σώμα του τέτοιο, που ό,τι και να φάει δεν παχαίνει. Ξέρεις αυτό το τρώει, δεν παχαίνει. Και έπρεπε να βρει τρόπους. Να τρέξει στον ενθυσιασμό, να κάνει lay-up. Εδώ δεν φτάνει να καρφώσει. Και είναι 2-10, είναι πριν να μισό κεφάλι. Και δεν φτάνει να καρφώσει άνετα, κατάλαβες. Είναι όμως το σουτ του Παναγία μου. Εντάξει, νομίζω ότι φέτος και πέρσι, φέτος λίγο παραπάνω, στην ΑΕΚ και έχει ηρεμήσει, ξέρεις, γιατί είναι παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, το ξέρεις πολύ καλά, από τραυματισμούς και διάφορα. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό τότε στην Ιταλία, πώς δεν, αφού ο άνθρωπος ζει. Ακριβώς. Τον είχε σπάσει η σπλήνα. Ναι, ναι, είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Στην ΑΕΚ που είναι τα τελευταία χρόνια και έχει ηρεμήσει στο κομμάτι, ξέρεις, του να πάρει εμπιστοσύνη. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι σε πολλά παιδιά, πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή το να σε πιστέψουν και να σου δώσουν χώρο και χρόνο. Και νομίζω ότι φέτος μαζί με τον. Είναι ο Χάρης που ξέρει, παιδί μου, στην καλή του μέρα θα σου δώσει 18-20-22 πόντους. Ναι. Άμα είναι και ο Σάκοτα σε μέρα που κερδίζει να κάνει τη δουλειά του, η ΑΕΚ. Ακριβώς. Και κερδίζει και παίζει. Γιατί με αυτούς δύο παίχτες φτάνει. Ναι.
Mm-hmm. Γιατί ξέρεις ότι ο Σάκοτα, τώρα έχουμε κολλήσει ο Σάκοτα, αλλά έτσι είναι. Η Μούρθια, ας πούμε, θα τον χτυπήσει στο pick and roll, δηλαδή θα τον βάλει. Mm-hmm. Ξέρεις, δεν παίζει άμυνα. Δεν μπορεί να παίξει. Είναι ότι δεν παίζει. Ναι. Δεν μπορεί. Το παιδί είναι. Λες, άμα φάω 10-12 πόντους, αλλά ο Ντούσαν μου βάλει 15, αλλά τα 15 να είναι με 4 τρίποντα, mm-hmm. είναι άλλη ψυχολογία. Είναι άλλο το. Ξέρεις, και όλη η ομάδα το παίρνει απάνω της. Ναι, ναι. Εντάξει, ρισκάρουν. Η ΑΕΚ τώρα, κοίταξε. Θα ξεκινήσει. Τώρα δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει, αλλά από τη στιγμή που θα μπει ο Σάκοτα. Εκεί αριστερά, δηλαδή όπως το βλέπουμε, ναι. πάει αριστερά και του βγει το σουτ, όπου και να είναι. 6,75. 7,75, άμα του ζυγίσει καλά και δεν έχει μαρκάρισμα και το βάλει, πιστεύω θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ. Εντάξει, θα το δούμε. Το Τζάμπολ είναι στις 9.30. Η Μούρθια είναι μια ομάδα που κατάφερε να αποκλείσει τη Τενερίφη, που νομίζω ήταν έκπληξη το να αφήσει έξω την περσινή κάτοχο. Και νομίζω ότι, okay, και για την ΑΕΚ, από ένα σημείο και μετά. Είχε στόχο το Final Four. Η Μονακό επίσης, η Ludwigsburg με την πορεία που είχε και τον μπάσκετ που έπαιζε, δεν ήταν και τόσο έκπληξη ότι βρέθηκε στο Final Four. Η Μούρθια ήταν έκπληξη ότι βρέθηκε στο Final Four. Κυρίως γιατί απέκλεισε την Τενερίφη. Μια ομάδα που βασίζεται πολύ έτσι στην άμυνά της, και την ατομική και την ομαδική. Γενικά είναι ομάδα που κρατάει πολύ χαμηλά τους αντιπάλους της. Αν αυτό το πράγμα η ΑΕΚ καταφέρει να το ξεπεράσει, δηλαδή στο παιχνίδι εναντίον ενός που μπορεί να έχει. Νομίζω ότι και λίγο με λίγο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι και σε τέτοια παιχνίδια ξέρεις πολύ καλά. Ναι, εκεί έδρα λίγο θα πάρει για σφυρματάκι παραπάνω στα δύσκολα. Εννοείται. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, επειδή και ο Σάκοτα, ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν, ο μπαμπάς, mm-hmm. μιλήσαμε για το γιο, δεν θα τους φορτώσει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Θα προτιμήσει να μην μιλήσει πολύ αυτός. Θα κάνει το scouting, δεν θα πάει να του τρελάνει. Mm-hmm. Θα βάλει το Βασιλόπουλο, θα βάλει το Σάκο, το Ντούσαν, θα βάλει τους άλλους να ψήσουν, αν και έχουν ψηθεί τους άλλους συμπαίκτες, ότι κοιτάξτε ευκαιρία μας, ξέρεις, κοιτάξτε θα πάρετε πιο πολλά λεφτά για του χρόνου, άμα πάρουμε τον τίτλο, ξέρεις, δηλαδή θα το πάει κολουμπαρίστικα λίγο το θέμα, συγγνώμη γιατί... Ξεστό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει να πάει. Άμα τους τρελάνουν τώρα με βίντεο, με έτσι, και να κλείσουμε τη Μούρθια, κοίταξε τώρα. Άμα παίξουν 10 φορές, εγώ πιστεύω ότι η Μούρθια θα κερδίσει τις 7. Ναι. Γιατί είναι άλλο στυλ. Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι πιο σετ ομάδα, είναι πιο 5-5. Η άλλη είναι και, ξέρεις, και το ισπανικό και το τρεχαντήρι, είναι και καλή στο 5-5, στο ένα καλά δηλαδή. Εντάξει, το βλέπουμε το παιχνίδι, είναι... πιστεύω ο Βασιλόπουλος θα είναι σημαντικός. Εγώ νομίζω και οι δύο Έλληνες, Βασιλόπουλος και Ξανθόπουλος, που είναι σε αυτό το κομμάτι ενέργεια, άμυνα, rebound, ο ένας τέλος πάντων, γενικά να χαλάσουν πράγματα στην αντίπαλη επίθεση, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Και οι δύο, και ήταν σημαντική στα περισσότερα παιχνίδια που η ΑΕΚ, αυτά που λέγαμε, είτε στο τελικό του κυπέλου, είτε στα μάτς που κατάφερε να ξεπεράσει δύσκολες καταστάσεις του Champions League. Πάντως, από ό,τι έχω δει με τη διαιτησία γενικώ στο Champions League, αφήνουν το παιχνίδι, το σκληρό το παιχνίδι. Όχι το σκληρό, δεν σφυρίζουν πάρα πολύ. Ενώ στην Ευρωλίγκα σφυρίζουν πάρα πολύ. Και αυτό βοηθάει την ΑΕΚ, γιατί έχει πιο πολλούς ψηλούς. Ναι. Πιο γεροδεμένος, δηλαδή και ο Μαυροειδής που έρχεται από τον πάγκο και ξεκινάει. Δηλαδή έχει και τσεκούρια μέσα να σπρώξουν και να... Τέλος πάντων, θα το δούμε. Θέλω μετά το διάλειμμα, έτσι να ξεκινήσουμε να λέμε διάφορες ιστορίες. Θέλω λίγο να μου πεις και να κάνουμε έτσι λίγο κουβέντα για το πώς προετοιμάζεται και πώς μπαίνεις σε ένα Final Four, επειδή με το οποίο εμένα μου φαίνεται λίγοι παίχτες, όχι λίγοι παίχτες, είναι οι παίχτες που ανταποκρίνονται και οι παίχτες που δεν μπορούν καθόλου. Έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν δηλαδή ξέρεις ότι ό,τι έκανες μέσα στη χρονιά κρίνεται σε ένα παιχνίδι. Δεν το σκέφτεσαι έτσι. Αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι ακριβώς, να σου δώσω κατά, η δουλειά του προπονητή. Γι' αυτό υπάρχει ο προπονητής στον πάγκο. Για να στο βγάλει αυτό το πράγμα το κεφάλι. Δηλαδή, εγώ, Γιαννούλης, πήγα Final Four και ήθελα να περνούσε άλλο δίπλα μου και ήθελα να τον πλακώσω. Ερχόταν, μηρεμούσε. Πήγαινε στο Ευθύμη το Ρετζία που ήταν πιο χαλαρός, πιο έτσι. Πήγαινε, τον αγρίευε. Πάμε Ευθυμάρα. Δηλαδή, αυτή είναι η δουλειά του προπονητή, του μάγκα προπονητή. Πώς εμένα να με βάλει στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους μου συμπαίχτες. Ναι.
Ναι, κατάλαβα. Που είναι δύσκολο, αλλά και αυτοί οι προπονητές είναι αυτοί που πάνε στα Final Four και στους τελικούς. Σωστά. Καλά, πάμε στο διάλειμμα τώρα. Να πούμε λίγο τους χορηγούς μας. Spa Privé, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Είναι χαμάμ, τζακούζι. Θάνο, τι άλλο έχει εκεί? Σάουνα. Σάουνα, μασαζάκι, πολύ καλό. Σογκαλωτοθεραπεία. Είμαστε πελάτες εγώ με το Θάνο εδώ πέρα, πολύ. Και για τα μαλλιά μας, Barbershop Γιάννης Μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46, στην όμορφη Λιούπολη. Δίπλα εκεί στο μαγαζί του μπαμπά σου. Στην Ηλιόλου, στη Λιούπολη. Ηλιόλου, στη Λιούπολη, όπως λέει ο Κόλκας. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ντουέτο σήμερα μέχρι και τις 10 εδώ με Γιάννη Γιαννούλη και Νίκο Μοσκοβίτης. Χωρίς Σταύρο Κόλκα σήμερα εδώ. Τι να κάνουμε, έτσι πάει. Έτσι, έτσι. Κάποιοι λείπουν, κάποιοι έρχονται να τους αντικαταστήσουν. Εγώ, φίλε. Χρειαστήκαμε δύο για να αντικαταστήσουμε. Ναι. Για δύο πιάνει ο Σταύρος, έτσι κι αλλιώς. Γιατί ο Θάνος είναι λίγο φορτωμένος. Εντάξει. Του μοιάζει λίγο. Εγώ έλειπα, γιατί με βραβεύσαν. Είμαι πτυχιούχος. Με βραβεύσαν. Γι' αυτό. Ας το πούμε άλλη μια φορά. Ναι, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, πήγαμε λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα αυτή του Final Four και είπες κάτι πολύ ωραίο και ήθελα λίγο να το συνεχίσω. Ναι. Οπότε ο προπονητής, ο οποίος πρέπει, ξέρεις, να βρει το Γιαννούλη, αν είναι στα κόκκινα να τον ηρεμήσει ή να πάει στον πιο ήρεμο και να τον καζώσει λίγο και να τον φτιάξει, ο προπονητής έχει περισσότερο πνευματική δουλειά να κάνει στα Final Four ή μπασκετική? Εγώ νομίζω είναι λίγο περισσότερο το πνευματικό κομμάτι. Σίγουρα είναι το μιλάω πνευματικό. Μιλάω για το head coach, έτσι τώρα, ναι, γιατί γύρω-γύρω. Καλά, εντάξει, ναι. Γύρω-γύρω είναι εκεί πέρα. Κάνουν και αυτή τη δουλειά τους διαφορετικά. Για να ξέρεις ότι οι βοηθοί ακούν τα χειρότερα. Οι βοηθοί και οι φροντιστές από τους παίχτες. Από τους παίχτες. Καλά, ναι. Γιατί όλα τα παράπονα. Ναι. Ξέρεις, δεν μπορείς να πας στο head coach και να τον πεις. Μα έτσι κι αλλιώς και οι προπονητές, οι βοηθοί δεν έχουν και περισσότερη άμεση επαφή έτσι με τους παίχτες. Δηλαδή... Ο έξυπνος ο head coach τους πειράζει. Mm-hmm. Λέει, εσύ, ξέρω εγώ, έναν βοηθό του, πιάσε τους Έλληνες. Mm-hmm. Ή της κάθε χώρας, ξέρεις, τους γηγενείς παίχτες. Και έχει τον άλλον, εσύ πιάσεις τους ξένους. Ναι. Δηλαδή κάπως να υπάρχουν για να, μια ηρεμία, να προλάβουν καμιά φασαρία, γιατί γίνονται πολλές φασαρίες, πολλές τσαμπουκάδες. Το θέμα του προπονητή στο Final Four, ξέρεις, για να φτάσεις στο Final Four σημαίνει ότι είσαι καλή ομάδα, σημαίνει ότι τα έχεις καταφέρει. Άρα δεν είναι τεχνικό το κομμάτι. Αυτό σου είπα και πριν ότι ο Σάκοτα τώρα δεν θα τους έπρεξε με τα βίντεο, με τα τακτικές, τεχνικές, αυτό, αριστερά, πώς πάει ο άλλος. Τα ξέρουν. Αφού φτάσανε μέχρι εκεί, είναι έτοιμοι. Το θέμα είναι πώς θα κάνει την ισορροπία. Και σίγουρα να έχει κάποιο τρίκ. Γιατί όταν πας στο Final Four, επειδή η άλλη ομάδα σε ξέρει απ' έξω και ανακατοτά, πρέπει να βγάλεις κάτι. Δηλαδή, τι συνήθως γίνεται. Τα συστήματα κλασικά που παίζουν, γιατί όλο το χρόνο κάθε ομάδα βάζει γύρω στα 35 με 45 plays, δηλαδή συστήματα. Τώρα, πώς είναι, ας πούμε, το 3, ας πούμε, ένα κλασικό, ένα σύστημα, τώρα αντί να γίνει να πάει αριστερά, θα πάει δεξιά. Ναι, όταν... διάφορες παραλλαγές τέλος πάντων, μπορεί να δουλέψεις αυτές, ανάλογα για τον αντίπαλο. Αυτό ναι. Είναι. Δηλαδή, ό,τι παίξουν, που στο πρώτο δίλεπτο, θα πάει, ξέρεις, με το πρώτο time out, θα ενημερώσει ο άλλος προπονητής ότι, παιδιά, αντί για αυτό κάνουν αυτό. Σωστά. Άρα δεν είναι ότι μετράει τόσο πολύ το τι σύστημα θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Αλλά το θέμα μάλλον είναι πώς θα το κάνεις. Να έχουν υπομονή, αυτό χρειάζεται. Ναι. Είναι. Αλλά έτσι... φαντάσου, άμα είναι τρελαμένος ο παίκτης, τι υπομονή να έχει. Ναι, σωστά. Σωστά. Θα πρέπει κάπως να τον βρεις στο κουμπί του, ώστε να τον φέρεις όσο μπορείς στα φάρα ίσα του. Και ο καλύτερος είναι ο Μπράντοβιτς. Με διαφορά. Δηλαδή. Γι' αυτό έχει πάρει και 9 τίτλους. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό που έκανε πέρσι, πάλι βέβαια είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αναφυσβήτητα, okay, αλλά το γεγονός ότι πέρσι όλη τη χρονιά η Φενέρμπαχτσε δεν έπιθε, ρε παιδί μου. Δεν έπιθε. Ναι. Δεν έπιθε, ούτε το μπάσκετ που έπαιζε ήταν πολύ καλό και το ρεκόρ δεν ήταν πολύ καλό. Αν θυμάμαι, πέρσι είχε τερματίσει πέμπτη στην κανονική περίοδο και είχε παίξει τον Παναθηναϊκό που τον σκούπισε και μετά το πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έτσι. Στα play-off λοιπόν μετά, στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και στο Final Four, ήταν εντελώς διαφορετική ομάδα. Καμία σχέση με όσο βλέπαμε 6 μήνες. Εντελώς διαφορετική. Και προφανώς αυτό
Δεν είναι μέσα σε εκείνο το διάστημα, ξέρεις, τη διακοπή ότι δουλέψαν τα plays που λέμε τώρα και τα συστήματα. Προφανώς έχει δουλευτεί το κομμάτι το πνευματικό, το ψυχολογικό και όλο αυτό. Άλλαξε μία θέση ένα παίχτη, από ό,τι θυμάμαι τώρα. Δηλαδή έβαλε τον Βέσελη στη θέση 5 και τον Ούντο σε θέση 4, ενώ όλη τη χρονιά έπαιζε αλλιώς. Δηλαδή πήγε πιο κοντά το Βέσελη στη ρακέτα και έβγαλε λίγο πιο έξω τον άλλον, τον Ούντο. Και αυτό μπέρδεψε όλους. Ναι. Δηλαδή, όχι μπέρδεψε, ξέρεις, τους περιμέναν αλλιώς την άμυνα. Δηλαδή κέρδισε με την επίθεση ο Μπράντοβιτς. Αυτό ναι. κάνει, δηλαδή σε κάθε Final Four πάει έτοιμος πρώτον αυτός, δεύτερον οι ομάδες του. Πάει και χτυπάει σε ένα σημείο που έχει αβαντάζ. Άμα δεν του βγαινε, θα τρώγει 20. Καλά, κοίταξε. Αλλά... πέρσι που είχε και τον Γιούντο και τον Βέσελη, είχε και δύο τερματοφύλακες μπροστά από καλά αυτό. Έτσι, δηλαδή, δύσκολα το έτρωγες. Ναι. Δηλαδή, αν ο αντίπαλος δεν έβαζε από μακριά, δυσκολευόταν πολύ να πάει προς το καλάθι, γιατί και οι δύο ήταν με τα χέρια τεράστια. Ναι, ακριβώς. Ωραία, δεν πλησίαζες. Οπότε είχε έτσι και δύο παίχτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ήταν δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις. Και είδες φέτος ότι η Φενέρμπαχτσε έμεινε ο Βέσελης στη θέση καθαρά 5. Σωστά, σωστά. Ξέρεις τι είναι αυτό, ό,τι ακριβώς είχε γίνει με τον Μπατίστ. Ο Μπατίστ, δηλαδή και ο Βέσελη ήταν τριάρι. Όταν έπαιζε την Παρτιζάν και παίζαμε αντίπαλοι, έπαιζε τριάρι. Ναι. Μας πέρανε για ένα κεφάλι. Και έπαιζε τριάρι. Γιατί είναι υψηλός, δεν είναι. Βέβαια. Και υψηλός και τεράστια χέρια. Και είναι ακριβώς ο Μπατίστ σε άσπρο. Ναι. Εντάξει, και στο πιο μοντέρνο προφανώς, γιατί είναι και το μπάσκετ έχει αλλάξει λίγο παραπάνω και παίζει αλλιώς και ο Βέσελη. Okay. Ναι. Εντάξει. Το βοηθάει πολύ το σώμα του. Μακριά η χέρια, πηδάει στο Θεό. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε για. Ξέρεις, τρίκ που βάζεις, τέλος πάντων. Στα συστήματα που έχεις δουλέψει από το καλοκαίρι, που είναι όπως είπες 35, 45, 50 ως ανάλογα τον προπονητή και τις παραλλαγές τους, ναι. Νομίζω ότι στα play-off της Ευρωλίγκα αυτός που το έκανε καταπληκτικά ήταν και η έκπληξη για τους περισσότερους. Εγώ νομίζω δεν ήταν έκπληξη η εικόνα της Ζαλγκίρης με τον Ολυμπιακό. Ο Γιασικεβίτσιος σε κάθε επόμενο παιχνίδι έβγαζε κάτι καινούργιο απέναντι στον Ολυμπιακό στην επίθεσή του. Υπάρχει το παιχνίδι στο κάνω, στο τρίτο της σειράς, αν θυμάμαι καλά, ναι. Που χτυπούσε διαρκώς μέσα από τη ρακέτα, μέσα από συνεργασίες. Και υπάρχει το τέταρτο παιχνίδι που κέρδισε, στο οποίο ο Ολυμπιακός αναγκαστικά έκλεισε τη ρακέτα του και το χτύπησε τα τρίποντα. Που νομίζω το περίμενε και ο ίδιος. Βγαίνουν και αυτά. Ναι, δεν ναι. είναι ότι. Δηλαδή ήταν και εύστοχοι. Ο Σάρας είναι ακριβώς σαν να βλέπεις τον Ομπράντοβιτς. Είναι ακριβώς ίδιος. Ακριβώς, δηλαδή μέχρι και τις γκριμάτσες κάνει ίδιες. Ναι, αλλά αυτό το μοντέλο όμως. Είδες τι έκανε. Εντάξει, Ολυμπιακός για μένα, το έγραψα και όλα, δηλαδή το έλεγα και σε φίλους και σε όλα αυτά, πήγε να κερδίσει με τη φανέλα. Ναι. Ομάδα που πας να παίξεις play-off και δεν παίζεις άμυνα, ούτε ένας δεν έπαιξε άμυνα. Μία μέρα έπαιξε ο Παπα-Νικολάου άμυνα και το γράφανε 5 μέρες όλα τα site, σούπερ αμυντικός και σούπερ αμυντικός. Ένας παίκτης έπαιζε άμυνα. Στο δεύτερο παιχνίδι και έγινε χαμός. Μπορούσε να παίξει άμυνα. Βέβαια μπορούσε. Σε ρωτάω στη λογική. Εγώ νομίζω ότι η Ζαλγκίρης ήταν μια ομάδα μία ταχύτητα πάνω από τον Ολυμπιακό. Ήταν μια ταχύτητα. Και πολύ, αλλά... πολύ πιο διαβασμένη μου φάνηκε εμένα. Δεν είναι αυτό. Δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός άμυνα. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να μην δεν παίζεις άμυνα σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, από την άμυνα ξεκινάς. Δεν μπορείς να λες πάνω να βάλω παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έτσι το είχε στο μυαλό του. Δεν μπορείς να κερδίσεις αυτό το επίπεδο καμία ομάδα μόνο με την επίθεση. Άμα δεν παίξεις άμυνα. Είναι και άμα το μοναδικό παιχνίδι. Δεν νιώθει, ξέρεις, ο αντίπαλός σου, το σώμα σου, το κορμί σου. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν βάζαν τα κορμιά τους. Ήταν που είχαν και τους τραυματισμούς. Έχει γίνει και ένα θέμα όλο στην Ελλάδα, τι γίνεται με τους τραυματισμούς στον Ολυμπιακό. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι, λες, μήπως δεν είναι καλοί γιατροί, μήπως δεν είναι καλοί φυσιοθεραπευτές. Ξέρεις, μπαίνουν όλο στο κεφάλι σου. Μετά βλέπεις μια μπάλα, λες, δεν θα βουτήξω. Ναι. Αυτό δεν έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και στο μοναδικό παιχνίδι που το έκανε, που έπαιξε ξύλο, ουσιαστικά να το πω έτσι πολύ απλά, το δεύτερο το οποίο κέρδισε κιόλας. Αυτό. Δεν έπαιξε τίποτα φοβερό στην επίθεση. Όχι, απλώς όχι. Δεν τους άφησε να. Δηλαδή, κόβαν κεφάλια. Ναι. Και συγγνώμη τώρα, θυμάμαι που τώρα έτσι μου ήρθε
και MVP ο Παπα-Νικολάου και καλύτερος παίχτης και αυτά και... Λέω κάτσε εδώ τη στατιστικά, έχει 4 πόντους τώρα με 4 rebound και αυτός βγήκε MVP. Δεν μας δουλεύετε, λέω ότι... Δηλαδή, ένας έπαιξε λίγο, φαινόταν ότι έπαιζε άμυνα. Δηλαδή, το είδα το παιχνίδι. Δηλαδή, τον έλπες ήταν σε όλες τις φάσεις. Δεν ακολούθησε κανένας. Ούτε καν ο Παπα-Πέτρου, ούτε καν ο Μάντζαρης. Δηλαδή, παίχτες που παίζουν και άμυνα. Ναι, το ψωμί έτσι το βγάζουν όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ο Μάντζαρης έφτασε να πάρει τέτοιο συμβόλαιο γιατί έκανε τέτοιες δουλειές ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μάντζαρης κατεβάζει την πίδα, τον τρών την μπάλα, είναι έμπειρος, έχει αποκτήσει εμπειρία. Ό,τι το δώσει άμυνα το παίρνει, είναι εκεί, ξέρει ότι θα παίζει, δίνει την μπάλα στο Γκιλ Μπιλ, τελειώσαμε. Μήπως και αυτό όμως δεν είναι ρε φίλε, από ένα σημείο και μετά, εντάξει και ο Γκιλ Μπιλ έγινε 35. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω φυσικά ότι όταν έχεις ένα παίξει το σπανούλι δίπλα σου και στην ομάδα μέσα, προφανώς και μπάλες θα πάρει και επιθέσεις θα πάρει και θα χάσει έτσι, και θα πάρει σε μέρα που θα πάρει. Καλά, σε έχει πάει 5 φορές Final Four τώρα μόνος. Μα φυσικά. Απλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον, όπως ήταν τότε, πότε ήταν, το 12, αυτά με τις χωνές δεν τα πάω ποτέ καλά. Όταν άλλαξε το σκηνικό με το που είχε το Κλέιζα, το Childress, δηλαδή που έριξε ένα κάρο λεφτά. Το και 11. Μετά το πήγε το 11, μπράβο. Ναι, και μετά το άλλαξε το σκηνικό με τον Ίβκοβιτς και έτσι κατάφερε να φτάσει και στην κορυφή της Ευρώπης δύο φορές. Πήρε πρωταθλήματα. Τέλος πάντων, άλλαξε όλο το σκηνικό. Τώρα πρέπει πάλι να μπει σε μια διαδικασία, νομίζω εγώ. Τότε με τον Άκερ και με τον Γκλέιζα που ήταν, είχε πολύ πιο καλή ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αλλά δεν είχε τον Βίνι Γκέρσον στον πάγκο, ο οποίος λέει άμυνα δεν έχουμε φρουφρού. Πάμε να τρέξουμε, να καρφώσουμε. Νομίζω ότι ήταν στη Μακάμπη αυτό. Ναι. Έτσι είναι. Ξέρω, και νομίζω... Έχασε το πρώτο. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλύτερη ομάδα και έπαιζε και ωραία. Έπαιζε ωραία. Αλλά. Αλλά δεν πήρε τίποτα. Και έτσι τότε το 11 που λέμε, άλλαξε τη φιλοσοφία του όλη. Φυσικά έφερε τον Ιβκοβιτς, εννοείται. Ήρθε ο Ιβκοβιτς, αλλάξαν τα κόζια. Και παρότι κατέβασε το budget σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όχι ότι είχε μικρό budget. Okay, πάλι μεγάλο είχε, αλλά πάλι δεν ήταν αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κατάφερε να πετύχει πράγματα. Τώρα πάλι νομίζω ότι πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει προπονητή, αλλά ο Σπανούλης πια είναι του χρόνου σε 36. Ναι, αλλά... Και η Ευρωλίγκα, ρε φίλε, πλέον είναι πάρα πολύ απαιτητική. Δηλαδή, άμα έχει 34 παιχνίδια κανονική περίοδο. Δεν είναι τραγικό. Είναι... αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι. Αυτό το συζητήσαμε και με τον Σταύρο την προηγούμενη εκπομπή. Ότι αυτό είναι καθαρά του Μπερτομέου που θέλει να κάνει NBA στην Ευρώπη. Πώς να γίνει αυτό, ρε παιδί. Αυτό θέλει αυτός. Αυτός θέλει 32 ομάδες, 30-32 ομάδες, να παίζουν 80 παιχνίδια. Όπως είναι στο NBA. Ναι. Αλλά επειδή δεν είναι τόσο μακρινές οι αποστάσεις και η Ευρώπη όπως είναι στην Αμερική, δηλαδή. Αυτό θέλει να πετύχει. Θέλει να πετύχει γύρω στους 50 αγώνες. Θέλει να κάνει. Αλλά να μην παίζουν οι ομάδες στις χώρες τους. Ναι. Να μην παίζουν κύπελο. Να μην παίζουν εθνική ομάδα. Δηλαδή μόνο το καλοκαίρι. Αδερφέ, αυτό δεν γίνεται. Άμα το δεις χρόνο με το χρόνο, ανά 2-3 χρόνια άλλαζε. Αλλά ο αρχικός του στόχος ήταν από τότε. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι που μιλάγαμε με τον Μπρέλεβιτς και με αυτά από τις αρχές. Φαινόταν ότι πάει να κάνει κάτι άλλο. Τώρα, αυτή στο Champions League στο ποδόσφαιρο χαζή είναι. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είναι χαζή αυτοί και το παίζουν έτσι. Ακριβώς το ίδιο πρέπει να είναι το μπάσκετ. Βασικά όλα τα αθλήματα έτσι πρέπει να είναι. Αφού είναι πετυχημένο το μοντέλο, να υπάρχουν ομίλοι, να υπάρχουν προκριματικά αυτά. Αυτός θέλει 30 συμβόλαια. Έτσι θέλει ο Μπερτομέο. Αυτό είναι το όνειρο. Γι' αυτό τσακώνεται με τον Γιαννακόπουλο, γι' αυτό τσακώνεται και με τους άλλους. Γι' αυτό έχει 5 ομάδες από την Ισπανία. Μία είχε παλιά από τη Ρωσία. Δηλαδή η Ρωσία είχε τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια και είχε μόνο μία ομάδα πριν 4-5 χρόνια. Mm-hmm. Μετά τους έβαλε και αυτούς. Δεν γίνεται όμως έτσι. Ξέρω πάντως, του χρόνου θα έχει 34 μάτσι Ευρωλίγκα. Από όσο ξέρω, στόχος από τη φάση είναι να πάει και στις 20 ομάδες μέχρι το 2020, το 2021, να έχει να βάλει τον χρόνο σύν άλλες δύο ομάδες. Δηλαδή να πάμε σε κανονική περίοδο 38 αγώνων. Σύν τα play-off και το Final Four. Δηλαδή. Και έχει ανοίξει μια κουβέντα από τους προπονητές, κυρίως από τον Ιτούδη, στο κομμάτι του Final Four, επειδή έχει καεί γούνα του. Να πας στα play-off. Δηλαδή να μην υπάρχει να καταργήσει το Final Four και να γίνει το play-off στις τρεις νίκες. Και, αυτό είναι και νομίζω ότι άμα θα πας όταν δεν έχεις ομίλους όπως είχες παλιά,
Μετά κόντρα όμιλο 16-8 και Final Four, όταν έχει κανονική περίοδο, νομίζω τα playoff είναι και το πιο δίκαιο από εσύ και μετά. Ναι, όταν έχει παίξει άλλο 38 παιχνίδια, λέω ένα παράδειγμα, για να βγει τρίτο και να έχει ένα πλεονέκτημα έδρα. Και έχει πλεονέκτημα έδρα και εδώ οι δύο ελληνικέ ομάδε είχαν πλεονέκτημα έδρα και οι δύο πατάτε. Δεν είναι. Ναι, εντάξει. Τώρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός φωνάζει. Τι φωνάζει. Φωνάζει. Κερδίζει 28 πόντους και τι έγινε μετά, πήγαν με τα φανελάκια για να παίξουν το επόμενο παιχνίδι. Τη Ρεάλ παίζει, δεν παίζει με την καρδίτσα, αδερφέ. Τι νομίζεις, σε φάγανε οι διαιτητές? Όχι, δεν σε φάγανε οι διαιτητές. Δεν μπορούν να σε φάνε οι διαιτητές. Το ότι έχασε ο Παναθηναϊκός το δεύτερο παιχνίδι εδώ, δεν κέρδισε το τρίτο εκεί, δεν κέρδισε το τέλο. Πώς να κερδίσει, με τι. Το δεύτερο που το έφερε. Με τον James. Είναι μόνο θέμα εδώ, μυαλού. Βέβαια. Τι είναι. Αλλάξαν τίποτα. Τα συστήματα. Μόνο μυαλό. Δηλαδή, σχεδόν 28 πόντους και λες να το πάρω αέρα και το δεύτερο συνέδριο. Δηλαδή, μέχρι 20.000 έχεις κέρδισε. Φτιάξει μια ομάδα σούπερ. Μέχρι Γενάρη, Φεβρουάριο, ο Παναθηναϊκός ήταν κάτι ομάδα στην Ευρώπη. Ήτανε. Και ξαφνικά κόβουν τον James από το NBA. Και τρέχει ο Παναθηναϊκός και τον παίρνει. Εσύ πιστεύεις έτσι πως, ότι ο Πασκουάλη τον ήθελε? Πιστεύω ότι δεν έχει ξανακοιμηθεί. Μόλις τον ανακοίνωσε για να κόψω ότι κοίταξε. Έρχεται ο Mike is coming. Δεν πρέπει να ξανακοιμήθηκε ο Πασκουάλ. Να σου πω όμως λίγο κάτι. Δεν υπάρχει ύπνο με τίποτα. Και ο Πασκουάλ όμως, στα παιχνίδια που κρίθηκε το Final Four, έδωσε πάρα πολλές ευθύνες στον James. Ενώ, ναι, μα ενώ μέχρι ένα σημείο είχε τον Rivers, είχε τον παπά που του κάνανε τη δουλειά του James και οι δύο περίπου. Ναι. Ο παπάς κυρίως τα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά του κάνανε αυτή τη δουλειά. Και στα μάτς με τη Real, ας πούμε, και οι δύο είχαν ελάχιστη συμμετοχή. Εντάξει, ο Rivers ήταν και τραυματίος σε ένα σημείο. Δηλαδή, ο παπάς, ας πούμε, μετά τον James δεν υπάρχει. Δηλαδή, το ρωτήσω. Άσο άλλο αυτό που μας φάγανε ένα χρόνο ο παπάς και ο νέος Διαμαντίδης και ο νέος Γκάλης και ο νέος Πρέλεβιτς. Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Φέτος, μέχρι να έρθει ο James όμως, είχε παιχνίδια στα οποία έδωσε 4-5 μάτς στο τέλος και καθάρισε παιχνίδια. Έπαιζε. Δηλαδή, γιατί να το αλλάξει αυτό, γιατί παίρνει τη διαδικασία να το αλλάξει. Γιατί τον πήρε ο κόμπλο τηλέφωνο και του λέει: Όχι. Hey, Pasquale, good afternoon. Mike James is coming. Έτσι τον είπε. Ο Γιανακόπουλο, γιατί να το αλλάξει. Δεν τον έψηνε μέχρι τότε. Τι, τον πήρε στην Παναθηναϊκή, φέρει και τον James τα παιχταρά πρόεδρο και τέτοια. Ναι. Έτσι απλά. Ναι. Ναι. Δηλαδή, επειδή τον γούσταρε και αυτό, θα είχε και 5-6 φιλαράκια του εκεί πέρα. Ρε, άμα είχαμε αυτό την παιχτούρα. Είδε, πήγε NBA. Δηλαδή, δεν πήγε στην Κίνα. Πήγε στο NBA, δηλαδή τον θέλανε η παιχτάρα. Τον φτιάξαν το κεφάλι του Γιανακόπουλο, δεν ήταν και πολύ. Μα δεν είναι ότι τάσκασε. Θέμα είναι ότι από εκεί τον κόψανε. Street baller παίχτης. Στο NBA και τον κόβουνε. Δηλαδή στο παιχνίδι του τον κόψανε και έρχεται τόσο στο Παναθηναϊκό που έχει τρώσει την ομάδα Πασκουά. Δηλαδή πραγματικά ο Παναθηναϊκός ήταν απίστευτος. Ναι. Ένα κακό μάτς έκανε με την ΑΕΚ. Ναι, συμφωνώ. Ένα κακό μάτς. Και είχε ένα θέμα στα εκτός έδρας μάτς της Ευρωλίγκας, αλλά ήταν παιχνίδια τα οποία ήταν σε λεπτομέρειες, παιδί μου, στο τέλος. Τώρα παιχνίδια που έβαλε ένα, δεν έβαλε ένα και το χάσε. Οκ. Okay. Ναι, έτσι. Εντάξει, έτσι πήγαινε. Δεν είχε, ήταν ελάχιστα παιχνίδια που είχε εκτεθεί. Λέω, ο Πασκουάλ τώρα δικαιολογημένα μπορεί να βγει και να πάει τώρα το καλοκαίρι στην Ισπανία και θα πει: Δεν μπορεί να τον πουν κανένα τίποτα. Θα πει: Α, με έφερε τον άλλον, τι να τον κάνω. Έτσι, μα έτσι θα πει. Και δικαιολογημένα και εγώ άμα τον βρω, μπορεί να κότσε καλαπάτσε. Με αυτά όμως με τον Ομπράντο δεν περνάγανε. Τι να κάνει ο κότς αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, δεις. Τι μπορεί να κάνει. Οι επενδυτές, οι πρόεδροι δηλαδή, αυτοί που τα χώνουν. Συγγνώμη, όταν πήγε ο Childress στον Ολυμπιακό, ήταν προπονητής ο Γιαννάκης. Πιστεύεις ο Γιαννάκης τον ήξερε? Έτσι, δηλαδή να τον ήξερε σαν παίχτη? Τι να σου πω. Μπορεί να μην τον ήξερε. Ναι. Δεν τον ήξερε. Μπορεί να μην τον ήξερε, όχι. Και ξαφνικά διαβάζει την επιμελητή 21 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δηλαδή να πάθει κεφαλικό Γιαννάκης. Ναι. Ή ο κάθε Γιαννάκης. Το Ντέλκ που πήρε ο Παναθηναϊκός. 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Και πάει και παίρνει διάρη. Και είναι τότε ο Παναθηναϊκός με τον Κουτλάι, με Αλβέρτη. Με... Τι να τον κάνω και αυτό. Και παίζει 5 και 10 λεπτά. Ο ναι. Ντέλκ. Και ο Ντέρκ τώρα έχει κάνει ιστορία. Έχει βάλει 50 πόντους στο NBA. Δηλαδή ήταν παίκτης πενταδάτος. Στο Παναθηναϊκό έπαιζε 5 λεπτά. Ναι. Όταν έπαιζε. Αυτό σου λέω. Όταν πήγα εγώ στο Παναθηναϊκό, ξαφνικά φέρνουν δύο παίκτες που. Ο Ιτούδης τους ήξερε γιατί ψαχνότανε. Πιστεύω ο Μπράδος δεν τον ήξερε τον έναν. Τον Αλμπάνο. Κόρη Αλμπάνο. 92 μέτρα.
Ναι, μοντέλο, γαμπρός. Όταν βγαίναμε έξω, το βάζαμε μπροστά αυτόν για να. Σαν όμορφο. Μαγνήτη. Δηλαδή, τον κοίτασε. Ούτε ψηλό, ούτε κόντο. Ξέρετε, το χειρότερο ύψο στο μπάσκετ είναι 99. Άμα είσαι 99, δεν ξέρει κανένα τι θέση παίζει. Μάλιστα. Ωραία, ωραία τα λεφτά. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί πέρασε η ώρα. Ναι, πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα να πούμε περισσότερα. Ο Κόλκας τα αντέχει αυτά. Ούτε δεν λέει κουβέντα. Ούτε καν. Ούτε καν και ούτε με νοιάζει. Είναι το. Πολύ ωραία. Στο καπάκι. Πολύ ωραία. Εντάξει. Okay. Η απάντηση ήταν σαφέστατη. Λοιπόν, μέχρι και τις 10 πάμε. Εδώ ντουέτο χωρίς τα Σταυροκόλκα σήμερα. Αλλά έχουμε Γιάννη Γιαννούλη φυσικά. Έχουμε ξεκινήσει τη ψηλή κουβέντα, να το πω έτσι. Την μπασκετική. Σε λίγο είναι το τζάμπολ στο ΑΕΚ Μούρθια στις 9.30. Από ό,τι βλέπω, από τις εικόνες έχουμε δει από το ΆΚΑ, είναι αρχίζει κατάμεστο. Και γεμίζει. Είναι κατάμεστο. Από ό,τι έχω καταλάβει, η ΆΚΑ γενικά έχει προσπαθήσει και έχει φέρει και κόσμο από το παρελθόν. Ενώ παλιούς παίχτες, ανθρώπους του μπάσκετ τέλος πάντων που έχουν συνδυαστεί με τη δική της ιστορία. Από το 1968 είδαμε πριν τον Λάκη τον Τζάβα, είδαμε και την γυναίκα του Γιώργου του Αμερικάνου, του Μέντο Ράμο, αυτό που με ανακάλυψε στην καρδίτσα, την Πέπια Αμερικάνου. Τώρα και σίγουρα μπεις... βλέπει από πάνω κύριε Γιώργος. Να μπει να παίξει το Παναθηναϊκό στάδιο, ε. Πόσο κόσμο είχε τότε το γήπεδο? Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να πει. Είναι γραμμένο ότι είναι το ρεκόρ. Ναι, ναι. Είναι στο βιβλίο Guinness και γράφουν 80.000, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν υπάρχει, γιατί. Έχει πάει από εκεί πέρα, γιατί το έχει δει. Ναι, ναι, το έχω δει. Όλο αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ που παίζανε. Δηλαδή παίζανε στο κέντρο, α πούμε, όπως το βλέπω το Παναθηναϊκό. Ήτανε... όπως το βλέπουμε, στο βάθος. Ναι, ναι. Προς το πέταλο. Ναι. Από ό,τι μου είχε πει ο Αμερικάνος. Αλλά εντάξει, τώρα εκεί πέρα είχαν πηδήξει μέσα, μπαίναν. Δηλαδή. Καλά. Με το ράδιο. Και ο κόσμος ερχότανε από παντού, ερχότανε. Δηλαδή υπήρχε μια βουή από το. Νιώθαν οι παίχτες, καλά και εκεί την ώρα. Ναι, ναι. Αλλά είχαν και τα κονέ τους τότε, ξέρεις. Με τις φωτογραφίες, με τα φλάσ, με τις λάμπες που. Με τις λάμπες, με το φλάσ που το ήταν ξεχωριστό από τη φωτογραφική. Ναι, είχε το φλάσ και από κάτω ήταν η φωτογραφική. Έτσι. Μικρά και διακριτικά όλα. Χοντρά πρέπει να ήταν γύρω στους 120.000, έτσι, χοντρά. Ναι. Ναι, γιατί ο χώρος είναι τεράστιος. Ναι. Εκεί πέρα δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο η πλατεία και καλά που έχει εκεί πέρα, μέχρι να φτάσει στον δρόμο, μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, ξέρεις, μέχρι εκεί πέρα ήταν. Ναι. Πώς ακούγεται μέσα από το ποδητήριο όταν έχει τόσο πολύ κόσμο το γήπεδο? Ή δεν το παίρνει χαμπάρι όταν βγαίνει, δεν έχει το τόσο πολύ κόσμο. Αναλόγω ποιο γήπεδο, στο Παλέντε Σπορ, ναι, που έπαιξα 7 χρόνια εκεί πέρα. Επειδή ήταν ακριβώ από κάτω τα αποδητήρια από τι κερκίδε, ναι, ειδικά από 6, 7, 8, 10, από την άλλη, ναι, ναι, μεριά του Παλέ, και να πηδάνε και να τραγουδάνε, δηλαδή, σαν να γινόταν σεισμό. Δηλαδή. Και εγώ φτιαχνόμουν από πριν. Ναι, μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί ας πούμε τώρα βλέπω το ΆΚΑ που είναι. Δεν ακούς τίποτα, η κυχομόνωση και τέτοια. Είσαι πολύ μακριά, δεν πολύ μακριά, έχει πολύ περπάτημα. Σωστά. Δηλαδή παίζεις πισούνα και μετά πας τέρμα. Ναι, ναι, έχεις δρόμο. 70-80 μέτρα περπατάς. Ναι, ναι, άρα δεν ακούγεται πολύ. Αν και λένε ότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια το γεμάτο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού, έτσι για να το πω, είναι η πιο δύσκολη έδρα. Να το πω έτσι. Όχι. Η πιο δύσκολη έδρα που υπάρχει είναι στο Γιάντι Λιάο. Ναι. Μακάμπι. Δηλαδή που φωνάζουν. Το πιο φοριόζικο. Πώς λέμε. Φασαριόζικο. Φασαριόζικο. Μπράβο, ρε Θάνο. Έχω και πτυχίο γάμο. Αλλά είναι το θέμα πτυχίο θέλω να το πιάσω, αλλά θα το έχεις υπεραναλύσει, αλλά θα το ξαναναλύουμε. Δεν έχω θέμα. Κανένα εγώ. Άλλη μία. Απλώς εκεί και μεγαλύτερη κατηφόρα, ναι, που άμα πάρουν φόρα η ομάδα δεν γυρνάει με τίποτα και με τον κόσμο, ήταν στην παλιά τα Ουγγρές, στη Βιτόρια. Ναι. Τα Βιτόρια, ναι, το παλιό το γήπεδο. Όχι το καινούργιο. Τότε που είχε παίξει ο ΠΑΟΚ τελικό εκεί. Τότε που είχαν παίξει. Μας φάγανε εκεί. Όντως μετά υπήρχε κατηφόρα, αλλά υπήρχαν και άλλα θέματα εκεί. Ναι.
Δεν ήταν μόνο και τη φορά. Γιατί κατόσο τόσο ατμόσφαιρα είχαν αυτοί. Είχαν. Οι Βάσκοι είναι τρελοί εκεί πέρα. Είναι παλαβοί. Είναι οι ίδιοι οι Ισπανοί. Οι Βάσκοι θεωρούνται άλλο κράτος. Ναι, ναι. Ξέρεις, αυτοί είναι μουρλοί μόνοι τους. Θυμάμαι τότε στον τελικό. Πάνε να βγάλουν τις μπλούζες τα παιδιά. με το που βγαίνει η πρώτη μπλούζα. Ναι. Τα γκλόπ φεύγανε γιατί η αστυνομία ήταν μέσα. Δεν ήταν γύρω-γύρω. Δεν είναι γύρω-γύρω εκεί. Μπαίνουν μέσα. Ναι. Και πιστεύω ήταν η πιο ήσυχη παουξίδικη κερκίδα παντού. Όχι ότι δεν τραγουδάγανε, απλώς ξέρεις, δεν προλάβανε να βγάλουν τα ρούχα. Δεν μπορούσαν να ξεφύγουν. Δεν μπορούσαν να. Δεν ζεστάθηκαν πολύ. Απλά λιτάκια πέριτα μόνο συγκλήματα. Πολύ ξύλο. Και ήταν και η μάνα μου μαζί με την αδερφή μου στην κερκίδα. Και η μάνα μου έφαγε γκολπιά. Ναι. Κάποιο εκεί δίπλα κάτι έκανε. Πήγε ο αστυνομικό από πίσω. Μπάρε. Και έφαγε γκολπιά η μάνα μου. Μάλιστα. Είναι από πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε. Από τέτοιες έδρες, για αυτούς που λένε για το ΆΚΑ δεν επιβεβαιώνει. Δηλαδή. Και το μέσα σεφ, εκεί πέρα. Ναι. Ναι, και στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ αυτό το γύρω-γύρω δεν το ξενερώνει λίγο. Το κατεβάζουν κερκίδες. Ναι. Αυτό όμως όταν σουτάρεις τη βολή, άμα τον έχεις τον άλλο στα 1000 μέτρα, δεν σε ενοχλεί. Αν τον έχεις κοντά λίγο, το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Σε πενηλικιάζουν όλοι μαζί. Ακούγεται, μην αγχώνεσαι. Γιανούλη, μην αγχώνεσαι. 15.000 χορό, μια χαρά ακούγεται. Πίστεψε με. Να σου πω στο εξωτερικό. Έχει τέτοιο, έχει πινελίκι. Το χειρότερο παιχνίδι παίζουμε πέτετε Άγκυρα. Ναι. ΠΑΟΚ. Ναι. Σβήνουν τα φώτα για να γίνει παρουσίαση, αλλά NBA. Ναι. Έχουμε βάλει πετσέτες στο κεφάλι, μάτια και στόμα. Και έχουν έρθει τώρα κλειδιά, ποτήρια. Κινητά, ό,τι να είναι, κέρματα, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι εκεί πέρα. Έπαιζε ο Μίρκο Μιλίσεβιτς. Ναι, ναι, ναι. Και μας είχε έρθει την προηγούμενη μέρα στο ξενοδοχείο και λέει, θέλετε δερμάτινα που φάνε, ξέρεις, λέτε. Λέμε εμείς, ναι, ξέρω εγώ, φτηνά, ξέρω να πάρουμε. Και μας πήγαινε όλο το πρωί και παραλύνουμε να αργήσουμε στην προπόνηση. Ωραία πράγματα. Ωραίος. Σε ρωτάω γιατί έβλεπα... Ο Ζούπας μιλάει τώρα. Έχει ανοίξει μια κουβέντα στο NBA. Δεν ξέρω αν έχεις δει. Έχει μια εικόνα με το Westbrook που έβγαινε από το γήπεδο και κάτι του είπε ένας και τον όρμησε. Ναι. Την ώρα που έβγαινε ναι, στη Γιούτα. Που ήταν. Και έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα για το. Ξέρεις τι να κάνει το NBA για να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες, ρε παιδί μου. Και. Λες τώρα. Εντάξει, λες αυτό, ναι. Φαντάσου σε τέτοια απόσταση, σε πιο κοντινή απόσταση. Αν θυμάστε στο Ιβανόφιο, το οποίο είναι καλά, το πιο. Το χειρότερο γήπεδο στην Ελλάδα. Ρε φίλε, εδώ δεν αντίπαλο. Ο Τσαμπατζόλου δεν έλεγε κάτι, λέγανε να πάει να επιστρέψει να κλείσει τα Α1, ρε παιδί μου. Που εντάξει, όντως να επιστρέψει, το συζητάμε. Ναι, ναι. Ωραία. Αλλά και το έστειλα και του λέω: άμα επιστρέψει, να πάει είναι κάτι μετάδοση. Και γελούσε. Ωραία. το Ιβανόφιο τώρα τι να λέμε τώρα, εντάξει. Η πλάγια γραμμή στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, πού είναι το Τζάμπολ, από την αριστερή μεριά, που είναι. Έχω φάει τέτοιες χλέπες. Χλέπες, τώρα σου μιλάω. Δεν υπάρχει. Και γυρνάω, μία να δω, πάω και να μανουριάσω κιόλας. Εγώ μη χάζω και βλέπω συμμαθητή μου. Σε άλλο τμήμα, στο ίδιο μαζί σχολείο πήγαμε. Σε άλλο τμήμα. Έχω μια ιστορία. Αν τον πλάκο σφαλιάρε μετά εδώ. Έχω μια ιστορία από το Ιβανόφιο. Ωραία. Με το Ρετζιά, εσύ μπορεί να το επιβεβαιώσει, πρέπει να είσαι εκεί. Χαλακτερός. Ναι. Μου την έχουν πει την ιστορία. Ο χαλακτερός τότε άραζε σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Ναι. Και πήρε το καφέ του και τα ποτά του, τέλος πάντων. Ναι. Κρούσε το παλιό μαγαζί της πόλης, ακόμα υπάρχει. Λοιπόν, και ο μπάρμαν ήταν φίλος, αλλά ο μπάρμαν ήταν γριά. Ναι. Ωραία. Και παίζει Ηρακλής ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και γριά σημασμένη τώρα, τις γριά καλές, ξέρεις. Ναι. Στον Πινελί και όλοι τώρα και στο Παπέφιο, στη μικρή την κερκίδα για να σ' ακούνε ναι. Όλοι. Το ξέρω. Λοιπόν, τους γνωρίζουμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Ποιος ο Τούλης. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγαμε, σπαν αλήθεια. Και ο δικός σου που λες τώρα έχει πιάσει το Ρετζιά στον Πινελίκη. Ναι. Πινελίκη το Ρετζιά, τα τρίκαλα, ναι, το ένα, ναι, το άλλο όλα. Και αυτά. Λοιπόν, και σε κάποια φάση γυρνάει ο χαρακτηρός, βλέπει ποιος είναι. Ναι. Και τι του κάνει ο χαρακτηρός, ρε φίλε. Του κάνει με το χέρι έτσι, δώσε κι άλλο δηλαδή. Και ναι. Το τύχει το Πινελίκη το Ρετζιά, θα τρεις ώρες. Καλά, να σου πω κάτι. Όταν σε βρίζουν και σε φωνάζουν και οι φιλαθλητές σε βρίζουν γιατί σε μισούν. Δηλαδή. Απλώ βρίσκουν έναν ναι, και τον πάρκο. Ναι, ναι, ναι. Δύο ώρες τώρα εκεί. Μπίρι. Άμα είσαι και λίγο εριστικός, ξέρω εγώ, πετάς, κάνεις, κοιτάξεις κανένα μάτι και αυτά. Ναι.
Σε έχουν από κοντά, δεν είναι. την τρως καλά. Το Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο, το Μαρούς είναι έτσι, αλλά το Μαρούς παρόλο που ήταν ήσυχο και γειτονιάς, είχε κάτι αεκτζίδες. Ναι. Και Παναθηναϊκοί. Ναι. Εκεί ήταν. Και ερχόταν για τον Πινιλίκη αυτή. Αυτή δεν είναι, ούτε, δεν είναι Μαρούση. Ήταν αεκτζίδες ή Παναθηναϊκοί που είναι τη περιοχή εκεί πέρα, κοντά είναι. Και δεν Πινιλίκη. Δηλαδή έχουμε φάει τέτοιο Πινιλίκη στο Μαρούση. Λέμε. Είστε εσείς, δηλαδή το Μαρούσι. Και πώς ήταν, 19, 20 αριά, τόσο σύντομα. Ναι, μα δεν είναι, δηλαδή αυτό. Ναι. Και Μπινελίκη και έλα έξω και αυτό και θα σε κάνω και τώρα. Πάμε ρε έξω λόγω, ένας. Ωραία πράγμα. Ναι. Ωραία. Πάντως, ας πούμε στην Ισπανία, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τώρα τύπος ο οποίος θα σε έχει στον Μπινελίκη όλη την ώρα. Έτσι δεν έχει Μπινελίκη και στην Ισπανία έχει Μπινελίκη, αλλά άμα δεν καταλαβαίνει από Μπινελίκη, μόνο φωνές δεν πετάνε τίποτα, ναι, δεν κάνουν, ναι. Δράνουν. Βγαίνουν τα μαντιλάκια. Ναι. Με το που βγει το μαντιλάκι, όλοι οι Ισπανοί συμπαίκτες δηλαδή, που έπαιξαν 2 χρόνια στην Ισπανία, η γη να τους καταπιεί. Δηλαδή, όχι το θεωρούν, είναι αυτό κάτι, ας πούμε, ότι σε απαξιώνουν τελείως. Δηλαδή, περίμενε, το μαντιλάκι το βγάζω στον παίκτη τη δική μου ομάδα. Ναι. Το έχω δει, ναι. Στον παίκτη δική μου. Το μαντιλάκι δεν είναι και καλά σκουνά το μαντίλι για να φύγει κάπως έτσι, δεν είναι. Ή όχι. Όχι, όχι. Τι άλλη... σημαίνει ακριβώς. Ότι. Δεν προσπαθείς. Ας να έχεις πετάξει λευκή πετσέτα, δηλαδή, κάπως, ναι, έτσι. Κάπως, ναι, έτσι. Και έτσι κάνουν, αυτό βγήκε από τις ταυρομαχίες. Ναι. Άμα ο ταύρος είναι πιο καλός από τον ταυρομάχο και το σκοτώνουνε, δηλαδή το σκοτώνουν με πουστιά τον, ναι, ταύρο, δεν είναι, ναι, με έτσι, ένας-ένας. Βάζουν δηλητήρια, βάζουν όλα, δηλαδή ήδη μπαίνουν μαστουρωμένα μέσα τα... γιατί πήγαμε στις ταυρομαχίες. Βγάζουν τα μαντήλια ότι πρέπει να δεχτεί την ήττα ο ταυρομάχος. Α, να βγει δηλαδή. Να... Ναι, αλλά επειδή απαγορεύεται αυτό, γιατί απαγορεύεται. Δεν ξέρω και τους κανονισμούς. Καλά, ναι, okay. Αλλά το έχουν μαχαιρώσει, το έχουν κάνει, πρέπει να πεθάνει ο ταύρος. Mm-hmm. Δεν σώζεται κανένας. Παρόλο που λένε ότι είναι νικητής αυτό. Καλά. Τιμής ένα και το μαντιλάκι για τον ταύρο. Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά. Και άμα βγει δηλαδή μαντιλάκι στην ομάδα, βγει μαντιλάκι και σμεντέ, ναι, όλοι. Δεν μιλάει κανένα. Τι έγινε, τι κάνουν. Εντάξει, χάσαμε. Τι έγινε, όλο σου κερδίζουμε που ήρθα στο NBA. Σε Βίλια, έπαιζα και στη Μάλαγα. Ούτε περίμενα ότι πέταξε από εδώ, τι έγινε. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό δεν είχε. Μαντιλάκι, στεναχωρημένοι, ξέρει αυτό. Το κουστούμι, μετά όλοι. Μετά συνεντεύξει όλοι κανονικά. Απλώ μόλι βγει το μαντιλάκι. Και ξέρεις, δηλαδή είναι... παθαίνεις ένα σοκ. Είναι καλά, άμα βλέπεις τώρα ένα γήπεδο γεμάτο, τώρα όλοι να είναι έτσι. Και όλοι οι πούστιδες έχουν μαντιλάκι μαζί τους. Για να τους πείτε, πάρουν μαντιλάκι, μην το ξεχάσουμε. Πριν φύγουν από το σπίτι, η γυναίκα τους, το μαντιλάκι μην ξεχάσουμε. Ναι, ναι, τι, έτσι. Ναι. Τι ωραία πράγμα. Έχει πολύ ωραίο σκηνικό στο ΆΚΑ τώρα, γιατί έχουμε εικόνα, έτσι, ναι, της παρουσίασης. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, η FIBA το έχει τρέξει λίγο αυτό το κομμάτι της. Λίγο να θυμίζει NBA η κατάσταση και όντως είναι πολύ ωραίο. Έκατσε τώρα το και σκηνικό. Με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ ωραίο το σκηνικό. Αυτό είναι, ξέρεις, είναι ο Παναθηναϊκός. Ξέρουν ότι το παρακολουθούν αυτό η FIBA. Η FIBA. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα πάει εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα. Θα πάρει και 3-4 ομάδες. Λες, ναι. Από θα πάει ο Γιαννακόπουλος, θα το πάρει, να τους πάρει. Θα τους ψήσει, θα τους τάξει, θα τους ξέρω εγώ κάτι θα κάνει. Θα πάρει, μπορείς να πω και παραπάνω. Ξέρω, νομίζω ότι είναι μια κατάσταση, όχι χειρότερη, διαφορετική από τότε που είχε διασπαστεί το μπάσκετ με Ευρωλίγκα, Σουπρολίγκα τότε πρώτη φορά. Ναι. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρωλίγκα είχε εδραιωθεί, παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάτι εντελώς καινούριο και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Να σου πω την αλήθεια, εγώ μέχρι πριν λίγο καιρό πίστευα ότι ο Γιαννακόπουλος με τον ένα τον άλλο τρόπο. Θα τα βρει με την Ευρωλίγκα. Αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει να τα βρει. Και μετά κοίταξε ένα Ευρωλίγκα. Δεν τον θέλουν κιόλας τώρα. Μα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Και αν η Ευρωλίγκα κρατήσει την ελληνική θέση που αδειάζει όπως όλα δείχνουν του Παναθηναϊκού, πού θα τη δώσει. Πού θα απευθυνθεί. Τώρα στην ΑΕΚ. Προφανώς. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι θα απευθυνθεί εκεί. Δεν ξέρω αν η ΑΕΚ παίξει. Άμα ο ΠΑΟΚ είχε 3.000 διαρκείας. Ναι. Πας να συζητήσεις μαζί τους. Δεν λέω ότι θα είναι. Άμα είχε μια καλύτερη εικόνα στο γήπεδο, λες εσύ. Γιατί το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Ευρωλίγκα είναι αν έχει διεθνές αεροδρόμιο.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, σωστό άμα δεν έχεις διεθνές αεροδρόμιο, κόβεσαι. Δεν πανάς και καλύτερη ομάδα. Ναι, ρε παιδί μου, μόνο η Μπάμπερκ που δεν ξέρω πώς έγινε εκεί πέρα. Αλλά ξέρεις ότι θέλανε χρόνια τον Άρη. Mm-hmm. Παρακαλάγανε. Ο Μπερτομέο παρακάλαγε να πάει να βρεθεί επενδυτής. Γιατί όλες οι φωτογραφίες, όλα τα βιντεάκια που έχει η Ευρωλίγκα, ναι, 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 τα επίσημα είναι από έναρξη αγώνα του Άρη. Ναι, ναι. Φαντάσου να ήταν ο ΠΑΟΚ, mm-hmm, γιατί θα σου πει, θέλουμε το 50% διαρκείας και μια αξιοπρεπές ομάδα. Τι είναι, δεν είναι πολλά τα χρήματα, απλώς ένας επενδυτής είναι. Και τώρα με όλα αυτά, εδώ ήταν τώρα ευκαιρία μπαπ να εμφανιστείς. Ξέρω εγώ, ένα Σαββίδης, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Και να τον ψήσεις κάπως και να το πεις ότι ξέρεις, πρόεδρε. Ας πούμε, μπαμ. Δώσε τώρα δηλαδή παραπάνω. Να γίνει ένα παρασκήνιο, ένα ντου. Ναι. Να μαζευτεί, να πάει ο Πρέλεβιτς, να πάει ο Σταυρόπουλος, ξέρεις, με κάποιον. Όχι ο Σαββίδης, κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρεις, που να βάλει 2 εκατομμύρια, ένα Αγγελόπουλος όπως είναι στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Και να πει ευκαιρία μας να πούμε Ευρωλίγκα, να πάμε αυτό και να αλλάξουμε εδώ. Και θα δεις όλοι οι παοξίδες θα στηρίξουν. Καλά, τι συζητάμε. Εκεί είναι διαφορετικό εντελώς. Εντάξει, τα έχουμε πει για την νοοτροπία που κουβαλάμε γενικά στην Ελλάδα. Είδες, συγγνώμη, δεν ξεκινάει το Σάκοτα. Ναι, ο Σάκοτα ήταν μέχρι χθες προχθές ήταν αδιάφορος. Αμφίβολος. Άλλη λέξη. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, οπότε. Είναι παπάδες του μπαμπά Σάκοτα. Όλοι, όχι, νομίζω. Ερχόταν και μας έλεγε ποιος θα το παίξει τραυματίζει αυτή τη βδομάδα. Τρίκ, είναι αυτό δηλαδή. Τρίκ. Ναι. Όχι, νομίζω ότι εδώ και καιρό έχει. Δηλαδή έχει θέμα που τον κρατάει πίσω. Αλλά εντάξει, τώρα δεν θα χάσει το παιχνίδι. Δεν ήταν τότε. Αρχηγός τώρα μετά τη ομάδα. Μπορεί να είναι και επικοινωνιακό όλο αυτό. Ναι, είναι. Αυτά δεν αλλάζουν ποτέ. Ποτέ. Από τη δεκαετία του 80 εκεί τα ίδια και τα ίδια. Από το 50 είναι αυτά. Ο Ιωαννίδης το είπε ότι θα πάω την Τετάρτη, θα σας σκίσω Τετάρτη, θα σας σκίσω. Τους τρέλανε για Τετάρτη και τελικά ο αγώνας ήταν Τρίτη και κέρδισε 20-0. Δεν ξέρεις την ιστορία. Την έχω ακούσει. Στα πανεπιστήμια. Φαντάζομαι ότι ήταν φοιτητής σαν εμένα δηλαδή. Τυχιούχος. Δεν είσαι πλέον φοιτητής. Δεν ισχύει το πάσο σου, φίλε. Ω, τώρα. Δεν μπορώ να πω στο λεωφορείο τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λέω να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για να κάνουμε και λίγο ένα μετάδοση. Σε διάλειμμα, πάμε λίγο γιατί θα γίνεται στο παιχνίδι. Ναι, να πετύχουμε το τζάμπολ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο τελευταίο μισή. Να ακουστεί αυτό το τραγούδι. Δεν γινόταν, ρε φίλε. Θα το ακούσουμε όλο. Βασίλη Καβαδία, τι νομίζεις. Φίλε, είναι τα νέα ξημερώματα. Δίνεις δικαιώματα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ο ημιτελικός της ΑΕΚ με τη Μούρθια. 11-9 είναι το σκορ μετά από 6 λεπτά αγώνα. Η ΑΕΚ έχει μπει σχετικά καλά, θα πω εγώ. Ναι. Κυρίως με τον Χάρης επιθετικά που έχει ήδη 6 πόντους και έχει βγάλει ενέργεια στο κομμάτι της άμυνας ο Τζέιμς, ο Χάντερ. Γενικά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά το καλό είναι ότι είναι κοντά. Γιατί είναι καλή ομάδα αυτή. Το είπαμε. Ναι, ναι. Σε πρώτη φάση μου δείχνει να έχει λίγο πλεονέκτημα η Μούρθια εκεί κοντά στο καλάθι με τον Τουμπά αυτόν. Αλλά. Εντάξει, θα φάνηκε κατά πόσο θα βγει, ναι. Δεν κάνει προσποίηση. Είχε ένα τελείωμα πριν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ποιοτικό ένα τελείωμα κοντά στο καλάθι. Ένα το post. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 11-9 είναι το σκορ εκεί. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο η Μονακό πέρασε εύκολα το εμπόδιο της γερμανικής της Ludwigsburg. Νίκησε με 65-87 και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό της Κυριακής. Να δούμε αν θα είναι η ΑΕΚ αυτή. Αύριο έχουμε και αγωνιστική στην. Ναι, για πες. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω ότι αύριο έχουμε κανονικά την αγωνιστική. Μετά από 3 εβδομάδες. Ναι. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Πες ότι είσαι σε ομάδα και σου λένε Απρίλιο μήνα Γιάννη. Τώρα, ρε φίλε, σταματάμε 2 εβδομάδες 3 και έχουμε άλλες 3 αγωνιστικές μετά από 3 Σαββατοκύριακα. Να αυτό που έλεγα. Είναι τρίτο φετικό rebound που έχει πάρει ο τύπος εδώ. Δεν τον κάνουμε blockout. Ο Τουμπά. Ναι. Πρέπει να μπει ο Μαυροειδής μέσα να τον αρχίσει λίγο. Τις ξυλιές. Ναι. Η πρώτη αλλαγή αυτή πρέπει να είναι. Μια ψηλή. Να τους κάποιος σηκώθηκε. Όχι, ο Σάκοτας σηκώθηκε. Ναι. Έχουμε αύριο αγωνιστική. Με το μεγαλύτερο παιχνίδι. Άρης ναι. Πανιώνης. Άρης Πανιώνης, συμφωνώ. Όποιος κερδίζει, έμεινε κατηγορία. Όποιος χάσει, παίζεται. Να ξαναμίζω ότι αν ο Άρης κερδίσει αύριο. Ναι, αυτό. Τελειώνει το όποιο άγχος μπορεί να υπάρχει. Ναι. Μπάλα έδωσε ο παλίκαρος εδώ. Τι λέτε, παιδιά, μπράβο. Μπράβο, μόνο μπάλα βρήκε. Φάει το τρίποδο τώρα και φύγε. Το χάσε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν λίγο φάουλ η προηγούμενη φάση. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Ο τελικός των τελικών.
Κοίταξε να σου πω κάτι τελικό τελικών. Ο Άρης μετά έχει να παίξει με το Ρέθι με το Σέδρα. Και. Απλά κοίταξε τώρα, αν χάσει προφανώ και ζορίζεται πάρα πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια και όλα αυτά. Ναι. Ο Πανένος δεν κατάλαβα γιατί άλλαξε προπονητή. Κανένα δεν κατάλαβε. Κατάλαβα, ανακοινώθηκε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο λέγεται στο δέντρο το γιατί άλλαξε προπονητή. Πέσω μου στα αυτιά, τον μπουμπονίσω, δεν ντρέπομαι. Δεν ξέρω. Εγώ πήρα του Πάνθυρε. Ναι. Γιατί είναι κάτι παλικάρια εκεί πέρα και είναι ωραίοι. Είναι ωραίοι αυτοί. Ωραία. Και μου είπαν τρία διαφορετικά πράγματα. Ένα ότι τσακώθηκε ο γαμπρό του. Ναι. Ένα είναι ο αναλυψιό του. Όλα για έναν. Αλλά αυτόν τον ένα δεν μου λέγανε ποιο είναι. Εγώ ξέρω ότι είναι ο γαμπρό του το θέμα. Ποιο είναι ο γαμπρό του. Παίχτη του Πανιωνίου. Του Προέδρου. Ποιο. Έλληνα παίχτη. Πάρω τώρα το τρίποντο και να δω ποιο είναι. Πε μου το όνομα. Ποιο. Σακελαρίου λέγεται. Ο Βαγγέλης Σακελαρίου αυτό. Ναι, ναι. Έχει παντρευτεί την κόρη του Προέδρου. Την κόρη την αδερφή του. Δεν θυμάμαι. Σε αυτό δεν είμαι 100% σίγουρο. Είναι γαμπρό του πάντω. Ωραία. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι ο Βαγγέλης Σακελαρίου, από όσο ξέρω εγώ. Ναι. Ποιο είναι ο Βαγγέλης Σακελαρίου. Ο Βαγγέλης Σακελαρίου είναι αυτό ο οποίο πέρυσι στο Πανιόνιο είχε σημαντικό ρόλο. Στο ξεκίνημα ζώνη είχε επίση σημαντικό ρόλο. Ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, αλλά όταν άλλαξε ο προπονητής και ο Πανιώνιος θα έχωσε για να μην την κατηγορία, ο Σακελαρίου δεν παίζει, ρε φίλε. Έπαιζε όλη τη χρονιά. Πρώτο σκόρερ ήταν Έλληνας. Ναι, αλλά. Στα δύσκολα δηλαδή. Αλλιώς ξεκίνησε η χρονιά. Και από τη στιγμή ο Πανιώνιος πήρε τον Αμερικανό, τον έναν, τον Μπράζελντον. Τον Κοντό. Και του πήρε πέντε νίκες. Και κι άλλου. Ναι, και γι' αυτό πήρε και νίκες προφανώς. Ο Σακελαρίου παίζει λιγότερο. Ναι, και πήγε και λέει ότι το θέμα ήταν αυτό με τον προπονητή. Τώρα. Αλλά το γράψω στο Facebook μετά. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, πόσο να είναι τα παράπονα και όλα αυτά για να αλλάξει προπονητή τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, ενώ έχει κάνει 7 νίκες με τον Σγιάγκο προπονητή. Ναι. Έτσι. Και να πει αυτό, θα τον φάω για να φράλω. Δηλαδή. Εγώ το έγραψα και στο site μου και λέω, γιατί παίρνουν το Γιατζόλου, γιατί, μάλλον γιατί έφυγε ο Σγιάγκο. Και έγραψα Σγιάγκα. Έκανα λάθο και με μαλώσαν. Εντάξει, συγγνώμη, λάθο. Ο δαίμον του υπογραφείου το λέγανε παλιά σε εφημερίδες αυτό. Λάθη γίνονται. Ναι. Το λέω γιατί και μου λέει θα σου πούμε σε 10 μέρες, σε 3 μέρες. Τι άμα πείτε σε 10 μέρες, ρε. Και ο ένας μου έγραψε είναι σόι, ξέρεις, σαν εσένα μου λέγανε. Να καταλάβω. Quiz. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Αυτά είναι και λίγο. Ναι. Σπασμένο τηλέφωνο τώρα, έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά ο πρόεδρος αυτός φέτος ήρθε. Δεν ήταν πέρυσι και πρόβλημα που ήταν ο Σακελαρίου. Υποτίθεται ότι ο Σακελαρίου έχει κάνει το κονέ. Ναι. Και ανέλαβε αυτός, κατάλαβες. Να στο πω κάπως έτσι. Και επειδή σώνεται η ομάδα, επειδή είχε αυτός πρώτο σκορ και πέσαν τα στατιστικά του, πέσαν τα λεπτά συμμετοχής του. Εντάξει, δύο έχουν παράπονα. Ο Νίκος ο Παπάς και ο Βαγγέλης Σακελαρίου. Εντάξει, τους βρήκαμε. Ο Παπάς παραδόξος. Ναι. Δεν είχε γίνει κάποιο. Από τότε που έχει έρθει ο Τζέιμς, θυμάμαι μόνο που είχε γράψει ένα ότι. Τώρα, όχι τώρα, εμείς θα κλαίμε. Πώς το είχε πει, κάτι είχε πει. Εμείς θα κλάψουμε τώρα. Αλλά μετά είναι η αλήθεια, έχω καιρό να ακούσω κάτι. Και ήταν και πιο ενεργό στο social media. Τελευταία τον βλέπω έχει κόψει. Τι να πει. Γιατί όλοι θα τον πούνε, παίζει. Είσαι στη δωδεκάδα. Εννιάξω που δεν παίζω. Αδερφέ, αυτό ήταν 19 χρονών, ξέρω εγώ, ο παπά. Και άλλαξε 6 ομάδε. Ήδη. Στον ΠΑΟΚ έστρωσε. Και έρχεσαι στο δικό μα το ίδρυμα, ναι. Που γενικά τέτοια παιδιά τα. Τον έστρωσε. Μετά πήγε στον Κολοσσό, αν θυμάμαι καλά. Στο Κολοσσό στο Πανιόνιο πήγε μετά και μετά από τον Πανιόνιο. Όχι, στο Κολοσσό, καλά, λες, καλά, στο Κολοσσό πήγε. Πήγε στον Πανελλήνιο πριν. Δεν θυμάμαι. Τώρα πήγε και τόσο ομάδε, πού να θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι ότι όταν πήγα στην Ισπανία, μου λέει ο Ντικούδης έπαιζε στη Βαλένθια, εγώ έπαιζα. Και μου λέει, ξέρω ότι είναι και άλλο Έλληνα εδώ πέρα. Αλλά είναι στα εφηβικά μου, λέει κάτι τέτοια. Μα είχε γίνει ολόκληρο θέμα με την Μπιλμπάο. Ναι, είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα. Μπιλμπάο. Και μετά πάει να παίξουν εθνική, παίδουν, εφήβουν, ξέρω και έφτιανε του Ισπανού, του συμπαίχτε του. Κάτι βλακίε έκανε αυτό. Δηλαδή. Κάνεις, κάνε το πονηρά τουλάχιστον. Μην σε βλέπουν όλοι. Ναι. Και τελικά ήρθε, πήγε στον Κολοσσό, έπαιξε καλά. Μετά κάπου αλλού πήγε Μπινιλί για τον προπονητή, γιατί τα ξέρει ο αυτός. Πήγε στον Πανιόνιο με τον Σφερόπουλο. Τον έκανε μάγκα ο Σφερόπουλος. Γιατί και στον ΠΑΟΚ είχε τον, νομίζω, τον Σφερόπουλος. Όχι, όχι. Με Μαρκόπουλο ήταν και στον ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να μείνει πολύ. Εσύ στον ΠΑΟΚ ήρθε μέσα σεζόν και. Προς το τέλος κιόλας. Δηλαδή πρέπει να ήταν κανένα τρίμηνο, να σου το πω έτσι. Και είχε έρθει και σε εκείνη, θέλει αυτό, ούτε είχε έρθει και σε εκείνη την ομάδα που είχε ξεκινήσει και καλά για να παίξει προκριματικά Ευρωλίγα και μετά θυμάσαι ότι η χρονιά ήταν πολύ κακή εκείνη του ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και βαθμολογικά και χαμηλά ήταν. Δεν νομίζω να ήταν ο Σούλης τότε ο Μαρκόπουλος. Τότε ήταν. Ήταν εκείνη που ξεκίνησε, υποτίθεται, για να παίξει προκριματικά Ευρωλίγα. Έφυγε ο Γκορί τότε κι αυτή. Και εκεί μέσα στα μέσα τη χρονιά είχε έρθει ο Παπάς, αλλά και σου λέω ήταν. Ναι, όλο αυτό στη μέση πάει. Δεν έχει κάτσει. Και τώρα πού είναι ο παπάς.
Εδώ τώρα παπάς γύρω πάνω. Να τους ο παπάς. Εντάξει, μας έχουν σπάσει τα νεύρα. Παίζει ένα παιχνίδι ανά μήνα και οι συνάδελφοί σου τον κάνουν ηγέτη. Και αυτός είναι και αυτός δεν είναι. Τυχαίων που τον διώχναν όλοι οι προπονητές. Και ο Ιβάνοβιτς τον έδιωξε, τον έδωσε υποχρεωτική άδεια κανένα μήνα. Και ο Τζόρτζεβιτς ένα μήνα. Ο Πεδουλάκης τον έβαζε. Εντάξει, τι να λέμε, περίεργο τύπο τώρα. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Και εσύ θα τα ξέρει καλύτερα με περίεργα παιδιά. Να είσαι τρελό, να είσαι τρελαμένο, να είσαι όλα αυτά. Αλλά πρώτα παίξε. Ναι. Εμένα ήταν μοναδική συμβουλή του πατέρα μου, δηλαδή ξέρω που μου έλεγε. Κάνει μαγκέ, κάνει αυτά. Δεν μπορεί κανένα να σου πει τίποτα γιατί το κεφάλι σου είναι κατάχαζο. Λέει ό,τι και να σου πούμε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά μέσα στο γήπεδο δεν θα σε αμφισβητήσει ποτέ κανένα. Και του λέω, και άμα δεν παίξω καλά. Μου λέει, δεν είναι να μην παίξει καλά, να μην προσπαθήσει. Για μένα, δηλαδή, η συμβουλή του πατέρα μου ήταν αυτό. Ναι. Και γι' αυτό έκανα όλες τις βλακίες που έκανα, αλλά έπαιζα και γι' αυτό δεν μου λέγανε τίποτα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ναι. Τι να μου πούνε, αφού σκιζόμουν. Μου λέγανε μετά, βγήκε έξω, πήγε βόλτα. Ναι, πήγα. Δυόμισι μέτρα, μου λένε. Σαν το ζαγόρι που κοντό πήγαινε μπάμπα, μόνο μένα βλέπανε. Μου λέει βγήκε εκεί. Ναι, βγήκα. Τι, από ψέματα. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό δεν μπορεί να κρυφτώ. Θυμάσαι ένα παίχτη που είχε φέρει ο Πάκο τον Ντόζιερ. Που είχε έρθει ένα Αμερικανό τη χρονιά που βγήκε τρίτο τότε με τον Άρη στα playoff. Εκείνο, αν θυμάσαι, είχε έρθει από το αεροπλάνο και έπαιξε σε παιχνίδι με τον Άρη κανονική περίοδο. Και μετά ήταν η χρονιά με τον Ντόζιερ, ο Κρίστμα, ο Μάρσαλ τότε. Εκείνη τη χρονιά ήταν. Λοιπόν, ναι. Αυτό ο τύπο τώρα που λε είπε 2,5 μέτρα και βγήκα έξω και με είδανε. Πού ήμασταν εσύ τώρα, δεν θυμάμαι. Κάπου σε ένα αεροπλάνο τώρα, δεν θυμάμαι τι. Και γινόταν η κουβέντα για το αν χορεύει. Και του λέει, λέει ο Ντόζερ, του λέει αυτό που το ρωτήσε, του λέει I'm 6'9 μαλάκα, I cannot dance. Λοιπόν, τελειώνει την πρώτη περίοδο στο ΑΚΑ. Η ΑΚΑ έμεινε πίσω με 6 πόντους, αλλά έκανε 7-0. Ο Χάρης, αν δεν κάνω λάθος, έχει 13 από τους 18 της ΑΚΑ μέχρι τώρα. Είναι 18-17. Το χάσε το σούτο ο Χάνα της Μούρθια. Πήγε να ξεφύγει λίγο Μούρθια εκεί με δύο τρίποντα που έβαλε κολλητά και ένα 11-17. Με τον Χάρης που είναι σε πολύ καλή μέρα, αλλά είναι μόνο αυτός μέχρι τώρα τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Η ΑΕΚ ξαναπέζει μπροστά 18-17. Ναι, αλλά έσφιξε λίγο στην άμυνα. Τέλος πρώτης περίοδου. Ναι, ναι. Νομίζω είναι σφιχτά στην άμυνα και οι δύο. Και οι δύο. Στο ξεκίνημα. Χαμηλό το σκορ, ναι. Δεν είναι χαμηλό το σκορ. Δεν είναι εκεί, είναι στα μέσο όρο. Είναι, εκεί είναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί 70, ξέρεις, κάπου εκεί μέσα θα παιχτεί. Εντάξει, απλά για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής μόνο ο Χάρης αυτός που απειλεί και εκτελεί. Και δεν είναι και αμυντική ομάδα η ΑΕΚ, να τα λέμε. Όχι, ότι δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι σίγουρα αμυντική ομάδα. Είναι ατομική ομάδα αυτή. Mm-hmm. Έχει 13 ο Μάνι Χάρης μέχρι τώρα. Είναι ο πρώτος της σκόρερ της ΑΕΚ. Έχει ξεκινήσει καλά και αυτό θέλει, αυτό περιμένει ο Σάκοτα σήμερα από τον Χάρης. Να σου πω μια τέτοια. Η εικόνα της πρώτης περίοδου δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί έτσι όλο το μάτς, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πάει έτσι κοντά οι δύο ομάδες μέχρι το τέλος. Να σου πω και οι δύο προπονητές αυτό θέλουν. Δεν θέλουν να ανοιχτεί το παιχνίδι. Να πούμε ότι ξεκίνησε και το Power of Love. Τον καλά. Τον καλά, έτσι, μην μπερδευτείτε. Ναι, τον καλά. Να σου πω λίγο. Τι γίνεται με αυτό, 35% τέτοιο. Δεν βλέπετε όμως, φίλε, δηλαδή. Δεν βλέπετε, δεν βλέπετε, όλοι αυτό βλέπουν. Δεν βλέπετε. Εγώ δεν το βλέπω. Και ο Μένιος βλέπει και 40. Μα όχι, να σου πω λίγο. Το προηγούμενο που είχαν το μεσημέρι ήταν καλό. Το. Πώς το λέγανε. Πριν από αυτό. Γίνεται το Power of Love και το άλλο. Από ντυνόντουσαν τα κορίτσια. Ναι, πώς εκείνο ήταν ωραίο, αντρικό, ωραίο αυτό. Βλέπεις τα... Εκείνο είχε το ενδιαφέρον, αυτό το πέρα. My style is rock. My style rocks. Α, να μπράβο, αυτό. Αρετσούνι. Αρετσούνι. Αυτό δεν ξέρω, δεν έχω καταφέρει να το. Ναι, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, μπαίνει μέσα για να γαμπρίσει. Μα και εγώ είδα ένα-δύο στην αρχή και δεν καταλάβαινα τι γινόταν και το παράτησα. Και ήταν και πολύ γελίο, να σου πω τα αλήθεια και το παράτησα. Να σου πω κάτι, θα ήταν ωραίο να αλλάζαν κάθε εβδομάδα. Τώρα με την ίδια τώρα ή με τον ίδιο. Μπαίνει κόσμος από όσο ξέρω. Ναι, αλλά είναι όλα ζευγάρια ήδη. Τι ζευγάρια είναι, ρε φίλε. Στο μεταξύ δεν γίνεται τίποτα. Υποτίθεται ότι είναι ζευγάρια, αλλά δεν βλέπουμε κάτι. 10 ώρες είναι εκεί πέρα. Όλη την άλλη μόνο. Μέρα, ναι, όλη την άλλη μέρα είναι έξω. Δηλαδή πάω δουλειά 8 ώρες και μετά πάω Power of Love κανονικά. 500 ευρώ την εβδομάδα και τέλος. Καλά, να πάμε και εμείς. Και ένσημα. Ναι, ναι. Για το ψήλι. Μπράβο. Σε βάζουν ότι δουλεύει σε cameraman, ξέρω εγώ εκεί πέρα κάτι τέτοιο, σε βρίσκουν. Ναι, παίρνει έτσι. Και στο survivor, όλα παίρνει έτσι. Survivor, ναι, το ξέρω ότι είναι και πολύ καλό και το ποσό.
Αυτό εδώ πέρα δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη γίνεται. Ναι, το τουρκικό είναι το. Και το πολύ καλό είναι το τουρκικό. Χάρη έκανε και μία τάπα. Τώρα πολύ δυνατή θα πάρει. Άρα, Βασίλη, τι πάσαν αυτοί. Γιατί πρόλαβα να ρωτήσω ο σκύλο όμω. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει Ξανθόπουλο, Γκριν, Χάρη, Σάκοτα που πήρε την πάρα φάουλ του κάνουν εδώ, του ξανακάνουν φάουλ. Να θέλω να φύγει. Καλά, το χάσε. Άλτο ρεντούλε. Είδαμε το ψηλότερο εδώ πέρα έτσι με το λίμα, αλλά αυτό που λέγαμε. Γύρισε το κορμί του αστραπιαία για να τελειώσει τη φάση. Εγώ λέω από την άλλη πλευρά ότι κάνει την κίνηση αυτή που ναι, ξέρεις. Ναι, γιατί είναι από το δεξί. Άνα, μπράβο. Που βγάζει το χέρι του εκεί. Ο Κλούφ αυτό που ήταν στο Ρέθινο πιο παλιά. Τρίποτα για τη Μούρθια. Όχι, είναι άστοχο. Νεομοβροειδή με το που μπήκε. Το κομμάτι του rebound καθάρισε. Αυτό το λέω. Έχει ματσούκι τώρα εδώ. Έχουν να μαζέψουν αυτοί. Ο πιο αρτσούμπαλο ψηλό. Ναι. Δηλαδή για να σε τραυματίσει. Ναι. Χωρίς να το θέλει, δεν είναι ότι είναι βρώμικος παίκτης. Απλώς σε κάθε φάση πηδάει, σπρώχνει. Δηλαδή μπορεί να είναι 20 πόντους διαφορά το παιχνίδι. Ξέρεις που πας λίγο πιο ήρεμα, τα τελευταία λεπτά μην χτυπήσει, μην ξέρεις. Ορμάει αυτός, μπα, μπουμ, πάρ τον κάτω. Και δεν παίζει βρώμικα, έτσι. Δεν παίζει επίτηδες βρώμικα. Ναι, ναι. Απλά είναι έτσι το κάθε. Τέλος πάντων. Φάουλ πήρε ο Χάρης, έχει δύο βολές. Ο Μάνι Χάρης, ο οποίος είναι αυτός που τραβάει για την ΑΕΚ στο σκοράρισμα στο ξεκίνημα. Κλειστό είναι το μάτς μέχρι τώρα. Να δούμε ποιος θα. Να μην κουραστεί είναι το θέμα. Γρήγορα. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα σε αυτά τα μάτς, τώρα το rotation δεν ξέρω κατά πόσο το κρατάς όπως τα προηγούμενα. Όπως σε όλη την. Άμα δεν κάνει φάουλ, δεν βγαίνει. Ναι. Άμα δεν κάνει φάουλ, δεν βγαίνει. Και εγώ έτσι νομίζω. Σήμερα. Ή άμα τέλος πάντων δεν. Άμα είσαι σε μέρα, δεν γυρίσει να πήξε βγάλε μέχρι ένα δύο λεπτά να πάρω ανάσε. Άμα κάνει παιχνιδάρα που κάνει σήμερα, μεθαύριο δεν θα είναι καλό. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά γεμάτη για αυτό το επίπεδο. Ναι. Και αν έχει έναν παίκτη σε καλή μέρα και αν βγάλει και το Σάκοτα που λέγαμε πριν, τουλάχιστον ο Χάρης μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλό. Έχει του 15 από του 20 πόντου τη. Βλέπει μαύρο, σε κάθε φάση μπαίνει, δεν μπαίνει καλά. Εκεί σπρώχνει. Πάει για blockout. Παλεύει. Νομίζω να τον πήγε στον πάγκο τώρα. Ή τον Γκριν έβγαλε. Πρέπει να έβαλε. Το Βασιλόπουλο έβαλε. Το Βασιλόπουλο έβαλε, αλλά δεν πρόλαβα να δω αν έβγαλε. Όχι. Ναι, είναι το Χάρης έβγαλε. Το Χάρης έβγαλε. Να πάρει λίγες ανάσες. Από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα 11 λεπτά σερί. Ναι. Είναι και πολλά. Ο Ξανθόπουλος είναι πολύ ωραίος στο παρκέ και είναι φυσιολογικό, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Επιθετικό, έχει να κάνει με άμυνα, ενέργεια και όλα αυτά. Έχει γίνει φάουλ επιθετικό από ό,τι πρόλαβα να δω. Αυτό είναι ότι η ΑΕΚ έχει καλό πάγκο. Όχι καλό πάγκο, έχει καλή ομάδα. Γενικά η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει καλές μονάδες, για να το πούμε, ναι, για να το πούμε καλύτερα. Και καλές αυτή η ομάδα είναι πέμπτη. Είναι πέμπτη. Και έχει κάνει 10 ήττες στην Ελλάδα. Ναι. 10 ήττες. 10 ήττες έχει κάνει. Και υπάρχουν εμάς τα οποία τα έχει κερδίσει ειδικά εκτός έδρας στο πόντο. Έτσι, πάρτε για τον Πάντερ, συνέχισε για την ΑΕΚ. Πολύ σημαντική προσθήκη. Και ναι, εντάξει, πολύ μεγάλα σουτ σε σημαντικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ όταν πήρε τον Πάντερ, ξέρει ότι είχε βγει στην αγορά με τρελά χρήματα για να πάρει παίχτη. Και ναι. Κατέληξε στον Πάντερ με πολύ λιγότερα γιατί δεν σκαφόταν άλλο. Ναι, δεν έβρισκε και πιο διάσημο. Και ο Πάντερ πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Παίχτη, ο οποίο και αυτό από αυτή την κοιτίδα που λέγεται Λαύριο, και αυτό πέρσι εκεί ήταν. Που από ό,τι φαίνεται εκεί πέρα ότι κάνουν καλή δουλειά στο κομμάτι τη επιλογή Αμερικανών. Εντάξει, ο Σάκοτα είναι καλό. Έχει κόβει το μάτι. 50 χρόνια προπονητή, αλλά τι περιμένει. Εδώ έβγαλε εμένα. Ξέρεις τι με έχει πει μια φορά μετά από χρόνια, μου λέει με χρωστάς ένα συμβόλαιο. Εσύ μου λέει ο Στογιάκοβιτς και πράγματι, εμείς τώρα 18 χρόνων, εγώ 17 ο Πέτζα και μας έβλε να παίξουμε Ευρωλίγκα. Και παίζαμε, δηλαδή δεν ήμασταν, δηλαδή, εγώ ήμουν πρώτη αλλαγή στους ψηλούς και ο Πέτζα ήταν είτε έπαιζε σαν τριάρι, σαν τεσάρι. Αλλαγή του Γαλακτερού ήταν. Δεν έβαζε τον Μπαλογιάννη τότε, έβαζε τον Πέτζα. Και παίζω, πάω στον Πανιόνιο, έρχεται ο Σάκοτα, μου λέει, θυμάσαι που σου είπε ότι με χρωστάσεις ένα σύμβολο. Ναι, μόλις σε κάνω παγίδα, δεν την μπάλα στον Ντούσαν. Στο γιο μου. Το λέω, εννοείται, άμα τα βάζει, λέω, η καλύτερη μου. Ήταν πάντα έτσι όπως τον βλέπουμε, τόσο έτσι, πολύ ήρεμος τύπος, έτσι δείχνει τουλάχιστον. Το πρόβλημά του στον ΠΑΟΚ, αυτός έπρεπε να μείνει για 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι φοβερός προπονητής. Αλλά έχει. Τον έχει ακούσει να μιλάει. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Λες και είναι κομμένες οι μισές χορδές. Εντάξει, βρίζει πολύ, φωνάζει πολύ, αλλά επειδή δεν είναι δυνατή φωνή του. Τώρα μιλάμε, λέγανε όλοι κοιμάται. Ποιος κοιμάται, γιατί την πινιλίκια τρώγαμε. Δηλαδή και πινιλίκια και στα ελληνικά κιόλας. Δεν είχε μόνο τα σέρβια και τα πίτσου κουμάτια αυτά. Και τις μανάδες σας και τους αδερφές σας όλες. Ειδικά είμαστε μικρούς.
Αλλά δεν έβγαινε φωνή. Δεν ακούγονταν. Δεν τον έπαιρνε σοβαρά. Άμα βάλουμε τον Γιαννουζάκου να μας κάνει τον Ζάκου, θα τον κάνει. Τι να πω, δεν έχω παίχτης και πάω. Αφού σου λέω, μας έβριζε και δεν ακούγαμε και πηγαίναν πιο κοντά. Και μόλις ακούγαμε γάμο, όπα, πάμε πάλι πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, το Σερίτ Σάικ πήγε στο 13-0 και σταμάτησε με ένα καλάθι του Κλούφ. 24-19 είναι το σκορ. Έχει ακόμα αρκετό χρόνο βέβαια για το πρώτο ημίχρονο. Αστόχησε ο Πάντερ. Ο Μαυροϊδής έχει πολύ ξύλο και στις δύο ρακέτες. δεν είναι μόνο το αμυντικό rebound και στο επιθετικό έχει βάλει πολύ, πολύ ξύλο. Εύκολο λάθος για τη Μούρθια, να το αυτό που έλεγε τώρα. Αλλά δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Τώρα, δεν ακούγεται. Και, τώρα μιλάμε, έρχεται. Μπινιλίκη εδώ. Διαιτητές, όλα τα πάντα. Αλλά δεν βγαίνει φωνή. Μάλιστα. Έχει φάει ποτέ τάφ για καντήλια π.χ. Χειρονομίες, μόνο χειρονομίες. Και εκεί κοντά χέρια, άμα το δεις, παρόλο που είναι 2-5 πόσο ύψος έχει. Τώρα πρέπει να είναι 2 μέτρα, 65 χρονών πόσο είναι. Άμα δεις κοντά τα χεράκια. Και με τις καρατιές που έκανε. Θα σπάσω και το μικρόφωνο, καταλάβες. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε, φίλε, γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το ματσάκι. Ωραία. Λοιπόν, ντουέτο ήμασταν. Σήμερα ήμασταν τρεις εδώ, χωρίς σταυροκόλικα. Ωραία, περάσαμε. Είπαμε τις παχτητικές μας ιστορίες εδώ με τον Γιάννη τον Γιαννούλη. Κουβέντα κυρίως και όλα. Με τον πτυχιούχο Γιάννη. Με τον πτυχιούχο Γιάννη Γιαννούλη, πολύ σωστά. Και η κουβέντα φυσικά για την ΑΕΚ και τα παιχνίδια του Final Four Champions League. 24-19 είναι το σκορ. Έχει ακόμα περίπου 7 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Έχει δρόμο ακόμα. Πολύ το μας το βάζει γι' αυτό. Το βάζει γι' αυτό. Ο Πάντερ, να δώσει ο Χάρης. Ο Πάντερ να μας ζεσταθεί κι αυτός. Νομίζω ότι η ΑΕΚ τη δουλειά θα την κάνει σήμερα. Αν ζεσταθεί κι αυτός. Και λοιπόν, περιμένω από τους φίλους μου τους taxi drivers να με τιμήσουν και αυτοί, ο σύλλογος να με βραβεύσουν για το πτυχίο, ναι. Γιατί μας ακούν τα παιδιά. Ωραία. Καλή βάρδια να τους ευχηθούμε. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ο Κόλκας να έρθει καμιά μέρα. Ωραία, τα είπαμε και με τον Νίκο, είπαμε πολύ μπάσκετ. Ρίχνει ένα πρόξιμο λίμα και ο Μαυροϊδής κάνει τον νεκρό και του δίνει θετικό φάουλ. Ο οποίο λίμα έχει φάει το μεταξύ από την ώρα που έχει μπει το ξύλο τη χρονιά. Μόνο ξύλο. Τέλος πάντων. Μόνο γρατσουνιές. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.